Το κομμωτήριο We Love Hair στο Δήμο Λεάθενς αποτελεί χωρίς αμφιβολία ένα από τα κορυφαία κομμωτήρια της Αθήνας. Οργανώθηκε από τους ειδικότερους του κομμωτικού κλάδου, εξασφαλίζοντας λειτουργία υψηλού επίπεδου και προσωπικό με ιδιαίτερα ταλέντα και συνεχή τεχνική ενημέρωση. Είμαι η Μυρτώ Καβαλιαράτου και η σχέση με την κομμωτική και την ομορφιά έχει ξεκινήσει περίπου πριν από 80 χρόνια, όταν ο παππούς μου ήταν ο πρώτος που έφερε την εταιρεία L'Oréal στην Ελλάδα. Στη συνέχεια ο πατέρας μου ίδρυσε την εταιρεία Rilken, οπότε καταλαβαίνετε ότι η σχέση με την κομμωτική και την ομορφιά είναι σχεδόν γονιδιακή. Το The Mall Athens έχει ετησίως πάνω από 15 εκατομμύρια επισκέπτες το χρόνο. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι εμείς σε μια καθημερινή μας μέρα έχουμε πάνω από 100 επισκέπτες. Αυτό μας κάνει να έχουμε μια πολύ μεγάλη γκάμα πελατών, να πρέπει να εξυπηρετήσουμε πραγματικά όλες τις ανάγκες και να βγάλουμε από κάθε γυναίκα αυτό που πραγματικά την αντιπροσωπεύει. Χειροποίη τα στρώματα, Μάτρου Αγιάλ, αληθινά όνειρα. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι Τρίτη, 13 Μαΐου, λίγες ημέρες πριν από τις ευρωεκλογές και η τηλεόραση της Ζούγκλας φυσικά συνεχίζει τα debate τα οποία άρχισαν την προηγούμενη εβδομάδα. Ήθελα να σας πω ότι στα debate που έγιναν, τα προηγούμενα debate που έγιναν στην τηλεόραση της Ζούγκλας, τα μηνύματά σας ήταν πάρα πολλά, τα email σας πάρα πολλά, με ερωτήσεις φυσικά για τους υποψήφιους, για τους υποψήφιους που παραβρέθηκαν στο στούντιο. Όμως έχουμε συλλέξει αυτά τα email και στη συνέχεια, σήμερα δηλαδή, στο σημερινό debate, κάποιες από αυτές τις ερωτήσεις θα τις θέσουμε προς τους σημερινούς που βρίσκονται εδώ στο στούντιο. Θα σας καλησπερίσω αμέσως τώρα τους σημερινούς καλεσμένους που βρίσκονται εδώ μαζί μας, από τα αριστερά προς τα δεξιά. Θα καλησπερίσω λοιπόν τον κύριο Γιώργο Κότσιρα, ο οποίος είναι υποψήφιος ευρωβουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία. Καλησπέρα σας, κύριε Κότσιρα. Ακριβώς δίπλα του η Μαρία Παπαϊωάννου Σφαέλου, είναι υποψήφια ευρωβουλευτής με την Ελιά Δημοκρατική Παράταξη. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε. Και από την άλλη πλευρά, τον κύριο Μάριο Μαρινάκο, καλησπέρα. Ο οποίος είναι, καλησπέρα, είναι υποψήφιος ευρωβουλευτής με το ΕΠΑΜ του κύριου Καζάκη. Μάλιστα. Λοιπόν, οι ερωτήσεις των τηλεθεατών, τουλάχιστον αυτό το Σαββατοκυριακό, ήταν πάρα πολλές, όπως είπα από την αρχή. Ρωτάνε κυρίως για τα εθνικά θέματα, ρωτάνε για το θέμα της ανεργίας, που είναι πολύ σοβαρό και τους απασχολεί. Και είχαμε και πολλές ερωτήσεις, οι οποίες έκαναν λόγο, μάλλον έλεγαν, ότι θα πρέπει να πείσετε τον κόσμο, ουσιαστικά, δεν καταλάβαινε ο κόσμος, για ποιο λόγο θα πρέπει να πάει να ψηφίσει σε αυτές τις ευρωεκλογές. Θέλω να αρχίσω από εσάς, κύριε Κότσιρα, να μας απαντήσετε σε αυτό το ερώτημα. Κοιτάξτε, εγώ θεωρώ χρέος του πολίτη προσωπικά τη συμμετοχή. Και θεωρώ ότι ακόμα και σε μια πολύ δύσκολη περίοδο, όπως είναι η σημερινή, όπου η κοινωνία και ειδικότερα οι νέοι έχουν γυρίσει την πλάτη στην πολιτική και σε αυτό υπάρχουν πάρα πολλές ευθύνες από το πολιτικό σύστημα μέχρι τώρα, δεν είναι λύση το να μην συμμετέχουμε. Θα πρέπει ο καθένας από εμάς να πείσει την κοινωνία ότι θα πρέπει έστω να συμμετάσχει. Η συμμετοχή είναι βασικό κομμάτι της δημοκρατίας. Από εκεί και πέρα, το δεύτερο κομμάτι της συγκεκριμένης πτυχής είναι το τι θα επιλέξει να ψηφίσει. Σε αυτό το κομμάτι η κάθε παράταξη έχει το πρόγραμμά της, έχει τις θέσεις της. Πρέπει να καταλάβουμε ότι έχουμε ευρωεκλογές, ότι δεν έχουμε εθνικές εκλογές, οπότε θα πρέπει να βάλουμε και μια ευρωπαϊκή διάσταση στα πράγματα. Και σε ό,τι αφορά στη συμμετοχή που αναφέρεται, τη συνδέω άμεσα και με την ανάγκη ενημέρωσης του κόσμου για το ποια και πόσα ζητήματα διέρχονται μέσα από τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εγώ τυχαίνει, έχοντας και μια επιστημονική ανασχόληση με τα θέματα ευρωπαϊκού δικαίου, ως διδάκτορ της νομικής σχολής στο ευρωπαϊκό δίκαιο, γνωρίζω ότι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι
της ευρωπαϊκής νομοθεσίας διέρχεται μέσα από τα ευρωπαϊκά όργανα. Οπότε η κοινή γνώμη και η κοινωνία πρέπει να το γνωρίζει αυτό. Θα πρέπει και η τοπική αυτοδιοίκηση να ευαισθητοποιηθεί και η κεντρική διοίκηση στο να ενημερώσει την κοινή γνώμη και την κοινωνία για τη σημαντικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη ζωή μας και στην καθημερινότητά μας. Οπότε η συμμετοχή, αν μη τι άλλο, ειδικά για τους νέους ανθρώπους, για μένα είναι πολύ σημαντική και πρέπει να επιτευχθεί. Κυρία Παπαϊωάννου, λόγω σε εσάς, για ποιο λόγο θα πρέπει να πάει ο κόσμος να ψηφίσει αυτές τις ευρωεκλογές? Κύριε Πατάνη, δεν υπάρχει Έλληνας που να μην έχει θυμώσει με την Ευρώπη. Δεν υπάρχει Έλληνας που να μην έχει αγανακτήσει με το μνημόνιο που μας επιβλήθηκε από την Ευρώπη. Αυτός είναι ο κύριος λόγος που πρέπει να έχουμε σοβαρό, δυνατό λόγο στην Ευρώπη. Δεύτερον, πρέπει να έχουμε εμείς οι εκπρόσωποι του λαού καθαρές απαντήσεις σε όσα θέματα τον αφορούν, σε αυτά που προαναφέρατε, στην ανεργία, στην οικονομική κατάσταση, στο μέλλον της χώρας. Δίνοντας εμείς πρώτοι τις καθαρές απαντήσεις στα θέματα που τον αφορούν, θα τον κάνουμε να έρθει στην κάλπη και να μας ψηφίσει. Κύριε Μαρινάκο. Επιτρέψτε με ένα σχόλιο πρώτα, πολύ σύντομο σε αυτά που άκουσα. Άκουσα ότι η κοινωνία και οι νέοι γύρισαν την πλάτη στην πολιτική. Δεν ισχύει βεβαίως. Οι πολιτικοί με όμικρον γιώτα γύρισαν την πλάτη στην κοινωνία. Και αυτό που βιώνουμε σήμερα είναι η πλήρης απαξίωση ενός πολιτικού συστήματος, το οποίο από τη μεταπολίτευση και μετά νομίζω ότι αυτή την εποχή βιώνει τον κύκλο του. Τελειώνει τον κύκλο του. Αφενός, αφετέρου. Μου δημιούργησε πολύ μεγάλη εντύπωση η τοποθέτηση της συνυποψηφίας μου και εκ δεξιών καθημένης μου, ακούγοντάς την να λέει ότι πρέπει να δοθούν καθαρές λύσεις. Δίπλα μου είναι δύο άνθρωποι. Καθαρές απαντήσεις. Δίπλα μου είναι δύο άνθρωποι που αυτές τις καθαρές απαντήσεις κυβέρνησαν τον τόπο 40 χρόνια και δεν κατάφεραν να τις δώσουν. Σήμερα συμπεριφέρονται ως αν να παρθενογεννήθηκαν. Πάμε, αλλά δεν και έρχονται. Επιτρέψτε μου, Εκπροσωπείτε συγκεκριμένους πολιτικούς φορείς. Και θα σας δώσω τον χρόνο. Εκπροσωπείτε συγκεκριμένους πολιτικούς φορείς που έχουν και κυβερνητική θητεία και παρελθόν. Επομένως, δεν είναι δυνατόν σήμερα να απευθυνόμαστε στον ελληνικό λαό σαν να απευθυνόμαστε σε χρυσόψαρο. Δηλαδή, έχουμε τη μνήμη χρυσόψαρου και ξεχνάμε τι κάνανε αυτά τα δύο κόμματα που ίστανται εκ δεξιών μου επί 40 χρόνια στην μεταπολιτευτική Ελλάδα. Γιατί λέτε να ψηφίσει ο κόσμος? Μα είναι πολύ απλό. Είμαστε υποκατοχή. Χρειάζεται η Ελλάδα αυτή τη στιγμή να ανακτήσει την εθνική της κυριαρχία, την οποία έχει απολέσει υπό το πολιτικό όπλο του χρέους και υπό τον εκβιασμό των γραφειοκρατών των Βρυξελών. Αυτή τη στιγμή η Ευρώπη, άκουσα με ενδιαφέρον την τοποθέτηση του συναδέλφου μου, του κ. Κότσιρα. Αποκρύπτεται από τον κόσμο ότι η Ευρώπη δεν είναι δημοκρατικά διοικούμενη, αλλά γραφειοκρατικά διοικούμενη. Mm-hmm. Μπορείτε να μου πείτε ποιοι έχουν εκλέξει και ποιοι έχουν ψηφίσει άμεσα και δημοκρατικά όλους αυτούς τους γραφειοκράτες? Παρακαλώ, για να γίνεται διάλογος και να μπορεί να ακούει ο κόσμος. Η ερώτηση αυτή, κύριε Μαρινάκο, ξέρετε για ποιο λόγο γίνεται? Επειδή αν κάνετε ένα γκάλωπ αυτή τη στιγμή στο δρόμο και ρωτήσετε τους πολίτες, θα δείτε ότι ένας μεγάλος αριθμός των πολιτών, αν τους ρωτήσετε τι κάνει ένας ευρωβουλευτής στην Ευρωβουλή, δεν ξέρουν. Πιστέψτε με, δεν το ξέρουν. Συμβουλεύει. Με βάση τις ευρωπαϊκές συνθήκες. Άλλο τι λέτε εσείς και άλλο τι λέει ο κόσμος έξω. Με βάση τις ευρωπαϊκές συνθήκες. Δεν κάνει τίποτα. Απ' την άλλη πλευρά, έχουμε αυτή τη στιγμή περίπου 754 βουλευτές. Αυτός ο αριθμός ενδεχομένως θα αλλάξει. Μετά τη συνθήκη της Λισαβόνας θα πάει στους 751. Και η Ελλάδα θα έχει 21 ευρωβουλευτές, σωστά? Σωστά. Λέει λοιπόν ο κόσμος και μας το στέλνανε με τα email. Τι μπορούν να κάνουν 20-21 βουλευτές μπροστά στους άλλους 700 που υπάρχουν μέσα στην Ευρωβουλή? Μπορούν αυτό να δεν κάνουν καταλάβει. Συμμαχίες καταρχήν, κυρία Μαζάνη. Μάλιστα. Λέτε συμμαχίες εσείς. Βεβαίως. Mm-hmm. Δεν θα είναι μόνοι τους 21 Έλληνες βουλευτές. Εφόσον στηρίξουν καταρχήν αυτό που εκπροσωπώ εγώ, το Ευρωπαϊκό Σοσιαλιστικό Κόμμα, θα συνενωθούν όλα τα κόμματα αυτά με επικεφαλής τον Σούλτς. Εντάξει, μπορούν λοιπόν να κάνουν και διαπραγματεύσεις και συμμαχίες και να έρθουν σε προσωπικές επαφές και να μπορέσουν και να ψηφίσουν αυτό που συμφέρει την Ελλάδα. Άλλο τι κάνανε μέχρι τώρα. Εγώ δεν μπορώ να υπερασπιστώ κανέναν ευρωβουλευτή μέχρι σήμερα που υπήρχε εκεί και εκπροσωπούσε την Ελλάδα. Πρώτον, δεν με ενημέρωσε ποτέ για το έργο του. Δεν ξέρω τι ψήφισε ή τι δεν ψήφισε. Γιατί οι μεν κατηγορούν τους δε. Ότι ψηφίσαν είτε κατά της Ελλάδας είτε αδιαφόρησαν να ψηφίσουν πράγματα που ωφελούσαν την Ελλάδα. Οπότε αυτό που μπορώ να σας πω εγώ από τώρα και στο εξής είναι ότι πρέπει όλοι οι ευρωβουλευτές και οι 21 να δουν πολύ συνειδητά και υπεύθυνα το ρόλο τους, γιατί έχουν φωνή, έχουν δικαιώματα, μπορούν να διεκδικήσουν. Και εκτός αυτού, mm-hmm. να πούμε και κάτι που δεν ξέρουν ίσως περισσότεροι οι Έλληνες. Υπάρχουν και άλλα όργανα που εκπροσωπούν την Ελλάδα εκεί. Υπάρχουν οι ελληνικές αντιπροσωπείες με εντεταλμένους υπαλλήλους που έρχονται από τα υπουργεία.
Υπάρχουν επιτροπές, υπάρχουν οι Έλληνες επίτροποι, υπάρχει ελληνική συμμετοχή σε πολλά όργανα. Εγώ διαφωνώ ότι δεν είναι δημοκρατική η δομή της Ευρώπης. Απλά πρέπει να έχουμε εμείς μια πολύ υπεύθυνη συμμετοχή. Έχω ακούσει από ανθρώπους που δουλεύουν στην Ευρώπη, όπως π.χ. στη Eurostat, συγγνώμη, που μου είπανε ότι αδιαφορούν οι ελληνικές αντιπροσωπείες. Πολλές φορές δεν συμμετέχουν στις επιτροπές. Πηγαίνουν, έρχονται ως τουρίστες. Όλα αυτά πρέπει να τα δούμε συλλογικά και συνεκτικά. Μάλιστα. Κύριε Κότσιρα, εσείς. Εγώ θα ήθελα να αναφέρω το εξής. Ότι είναι αλήθεια ότι ένα από τα κύρια πράγματα για τα οποία κατηγορείται η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η έλλειψη λαϊκής κατά κάποιο τρόπο νομιμοποίησης. Αυτό είναι αυτό που λέει ο μέσος πολίτης. Έχετε δίκιο σε αυτό το κομμάτι. Αλλά πρέπει να ξέρουμε ότι από τη συνθήκη της Λισαβόνας και έπειτα, ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έχει ενισχυθεί. Έχει αυξημένο ρόλο στην απόφαση, στη λήψη αποφάσεων και περιπτώσεις πλέον που μπορεί να ασκήσει βέτο. Επίσης, οι 21 βουλευτές, καταρχήν πρέπει να ξεχωρίσουμε το εξής. Το να μεταφέρουμε τις κομματικές μας αντιπαραθέσεις στο Ευρωκοινοβούλιο είναι για μένα δείγμα έλλειψης πολιτικού πολιτισμού και αντεθνικότητας ορισμένες καταστάσεις. Έτσι. Για μένα, όσοι Έλληνες ευρωβουλευτές κληθούν να εκπροσωπήσουν τη χώρα μας στο Ευρωκοινοβούλιο, γιατί τη χώρα μας θα εκπροσωπήσουμε, δεν θα εκπροσωπήσουμε μόνο το χώρο που μας επέλεξε, θα πρέπει να είμαστε μια γροθιά στο μίνιμουμ. Ναι. Το μίνιμουμ των ζητημάτων που τίθενται προς εξασφάλιση της εθνικής μας ασφάλειας. Εδώ να σας διακόψω για το εξής, γιατί είπατε ότι πρέπει να είστε ενωμένοι. Πρέπει να είστε ενωμένοι και όχι να έχετε κομματικές διαφορές. Γνωρίζω πολύ καλά ότι οι διαφορές της Νέας Δημοκρατίας, για παράδειγμα, με του ΕΠΑΜ είναι πάρα πολλές. Και σε πολλά θέματα και σε εθνικά θέματα. Πώς λοιπόν σε ένα τέτοιο ζήτημα, σε ένα εθνικό θέμα, θα γίνεται μια γροθιά? Θεωρώ ότι στα μίνιμουμ των εθνικών ζητημάτων, ναι, δεν υπάρχει κάποιο κόμμα πλην κάποιων ακραίων φωνών της αριστεράς που δεν έχει πορεία σε εκδοχή. Τώρα, κύριε Μαρινάκο, για τα Σκόπια, ποια είναι η πρόταση του κόμματός σας? Εννοείται για την ονομασία. Για την ονομασία. Κοιτάξτε, εμείς είμαστε σαφέστατοι στο ζήτημα των εθνικών θεμάτων. Δεν παραχωρούμε ούτε σπιθαμή εθνικής κυριαρχίας. Το όνομα Μακεδονία το θέλετε μέσα ή όχι? Ποιος θέλει να παραδώσει σπιθαμή. Το όνομα Μακεδονία, υπενθυμίζω, ότι έπεσε στο τραπέζι και δια των διπλωματικών αστοχιών προέκυψε σήμερα ως de facto ονομασία της γείτονος χώρας από τους λάθος χειρισμούς του τωρινού πρωθυπουργού, του Αντώνη του Σαμαρά. Γιατί τότε ξεκίνησε με μεγάλη ένταση το μακεδονικό και τότε ήταν που ο επίτιμος πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας είπε: «Εντάξει, μην ανησυχείτε, σε 10 χρόνια οι Έλληνες θα το έχουν ξεχάσει». Για να μην ξεχνάμε από πού προέρχεται και τι έχει κάνει ο καθένας. Άρα, καταλαβαίνουμε την άποψή σας για το θέμα. Σε τέτοια θέματα πώς θα. Με εθνικών θεμάτων, γιατί υπάρχουν και άλλα ζητήματα πριν το εθνικό θέμα. Σαφώς. Τα εθνικά θέματα είναι ιερά για μένα. Το να τα βάζουμε στο τραπέζι μικροκομματικής εκμετάλλευσης για να προσάγραμμα ψήφων δεν έχει κανένα νόημα. Προφανώς κανένας Έλληνας, θέλω να πιστεύω, ότι δεν είναι διατεθειμένος να παραχωρήσει οποιοδήποτε κομμάτι εθνικής κυριαρχίας, όπως αναφέρθηκε. Αυτό είναι κοινή λογική. Επίσης, θεωρώ ότι με βερμπαλισμούς και ακρότητες και ότι ένας βουλευτής μόνος του θα τα βάλει με τους 720 και θα γυρίσει τούμπα η Ευρώπη. Αυτά δεν θεωρώ ότι έχουν πρακτική αποτελεσματικότητα. Το θέμα είναι να υπάρχει προγραμματισμός, να υπάρχουν συμμαχίες στα μίνιμουμ και από εκεί πέρα προφανώς υπάρχουν διαφορές και είναι λογικό να υπάρχουν διαφορές. Αλλά εγώ, ένας νέος άνθρωπος 29 χρονών, θεωρώ ότι υπάρχουν κάποιες συμφωνίες κοινής λογικής που μπορούμε να συνάψουμε μεταξύ μας και από εκεί πέρα πάνω σε αυτές να χτίσουμε. Προφανώς υπάρχουν διαφορές. Αλλά δεν μπορούμε να διαφωνούμε στα πάντα. Εδώ στην Ελλάδα διαφωνούμε στα πάντα. Να μην το μεταφέρουμε αυτό και στο ευρωπαϊκό επίπεδο. Κυρία Παπαϊωάννου, ναι, θα ήθελα να προσθέσω, ειδικά στα θέματα εθνικής πολιτικής, που είναι πολύ ευαίσθητα για την Ελλάδα ιδιαίτερα, θα πρέπει να υπάρχει μια πάγια και ενιαία εξωτερική πολιτική να συμφωνηθεί στη βάση της εθνικής ενότητας και των εθνικών συμφερόντων και όχι με κάθε αλλαγή κυβέρνησης να ασκούμε μια διαφορετική πολιτική, αποσπασματική, είτε αφορά τα Σκόπια, είτε τη Θράκη, είτε ίσως και την Κύπρο. Το θέμα είναι, όπως κάνουν οι μεγάλες και δυνατές χώρες όλου του κόσμου, βλέπετε Αμερική, βλέπετε Τουρκία, να υπάρχει μια ενιαία γραμμή η οποία θα εξυπηρετείται και θα αξιοποιείται από κάθε κυβέρνηση που θα ανεβαίνει στην Ελλάδα. Δηλαδή, το θέμα των Σκοπίων είναι ένα σοβαρό θέμα. Δεν είναι μόνο αυτό, είναι και γερμανικές αποζημιώσεις. Έχουμε τη χάραξη της ΑΟΣ. Είτε ονομασία ή οτιδήποτε να προβάλλει το εθνικό αίσθημα των Ελλήνων. Αλλά από εκεί και πέρα, έχω και μία άλλη άποψη επί του θέματος. Δεν πρέπει να είμαστε μονίμως περικυκλωμένοι από ενδυνάμει εχθρούς.
πρέπει να βρούμε μια λύση, να έχουμε συνεργασία και με την Τουρκία και με τα Σκόπια και με την Αλβανία, με όλους τους γείτονές μας. Δηλαδή αυτή η πολιτική του να είμαστε συνεχώς σε φάση διαμάχης με τους γείτονές μας, νομίζω ότι δεν ευνοεί το ελληνικό θέμα. Μάλιστα. Να πάω σε μια άλλη ερώτηση, γιατί τις έχω εδώ μπροστά μου από τους τηλεθεατές από αυτές που σας είπα προχθές. Είναι πολλοί κόσμος που υποστηρίζει ότι θα πάει να ψηφίσει σε αυτές τις ευρωεκλογές σαν να ψήφιζε για τις βουλευτικές εκλογές. Με αυτή την αντίδραση που λένε. Τι έχετε να πείτε εσείς, κύριε Κότση? Εντάξει, όπως είπα και στην αρχή, έχουμε ευρωεκλογές. Δηλαδή θα πρέπει να τεθεί και η ευρωπαϊκή διάσταση. Προφανέστατα, από τις ευρωεκλογές τις συγκεκριμένες, θα ληφθούν και πολιτικά μηνύματα. Και είναι λογικό σε μια εκλογική διαδικασία που θα συμμετάσχουν εκατομμύρια πολίτες να ληφθούν και τα ευρύτερα πολιτικά μηνύματα. Από εκεί πέρα όμως δεν μπορούμε να τα σεπεδώσουμε και όλα. Δεν βγάζουμε κυβέρνηση. Προφανώς θα κρυθούν και έργα και για μένα θα πρέπει να ο ελληνικός λαός συνειδητά και ορθολογικά να δει ότι έχει γίνει μια μεγάλη προσπάθεια. Δεν έχουν λυθεί τα προβλήματα. Είμαστε και μιλάω και για τη γενιά μου, μια γενιά που υποφέρει από την ανεργία, υποφέρει από πολύ άσχημες καταστάσεις που βιώνουμε. Από την άλλη όμως έχουν γίνει βήματα προόδου και φαίνεται ότι σιγά σιγά αρχίζει να σταθεροποιείται το κλίμα. Δεν κρίνω μια ορθολογική κίνηση αυτή τη στιγμή που τα πράγματα βαίνουν προς μια καλύτερη κατεύθυνση να δημιουργήσουμε συνθήκες αστάθειας στη χώρα. Να μπορέσουμε να σταλούν τα μήνυματα που πρέπει να σταλούν, από εκεί πέρα όμως να χτίσουμε πάνω στη σταθερότητα και στην επόμενη μέρα. Και για τη γενιά μου και για τη χώρα. Κυρία Παπαϊωάννου. Για μένα θα κριθεί μετά τις ευρωεκλογές, εκτός από την εκπροσώπησή μας στο Ευρωκοινοβούλιο, θα κριθεί και ο χάρτης των πολιτικών κομμάτων της χώρας. Δηλαδή θα κατασταλάξουν οι δυνάμεις, θα δούμε τι γίνεται και με το χώρο της κέντρο-αριστεράς, τον οποίο εκπροσωπούμε ως ελιά, και από εκεί και πέρα, το έχω ξαναπεί, δεν πρέπει να συρθούμε με πανικό και με βιασύνη σε εκλογές. Αυτό δεν εξυπηρετεί τη χώρα μας. Θέλουμε μια κατάσταση πολιτικής σταθερότητας, θέλουμε την πιο δυνατή, καλύτερη εκπροσώπηση όλων των κομμάτων στη Βουλή, καλά θα ήταν με αυξημένες πλειοψηφίες, ώστε να δίνουν και μια αυτοδυναμία στα κόμματα. Εφόσον δεν υπάρξει αυτό και εφόσον ο λαός επιθυμεί να υπάρχουν συνεργασίες, καλώς να γίνουν. Εγώ είμαι υπέρ της συνεργασίας, υπέρ της συνένωσης και της συνένεσης. Αυτή τη στιγμή το απαιτούν ίσως και οι ιδιαίτερες συνθήκες. Από εκεί και πέρα, δεν θα ήθελα σε καμιά περίπτωση να αποσταθεροποιηθεί αυτή τη στιγμή η χώρα και να πάμε σε εκλογές άρον-άρον, εν ώψη μάλιστα της πολύ κρίσιμης έναρξης της τουριστικής περίοδου. Η Ελλάδα περιμένει πολλά από τον τουρισμό της. Κύριε Παπαϊωάννου. Κύριε Μαρινάκο. Ο τουρισμός ανεβαίνει πραγματικά. Όχι, έχουμε επισκεφτεί από εμάς τουριστικές περιοχές. Βλέπουμε ότι ο τουρισμός πραγματικά πηγαίνει καλύτερα. Λοιπόν, επιτρέψτε μου, γιατί έχω κρατήσει κάποιες σημειώσεις, καθότι στην προηγούμενη ροή παραλήφθηκα, αλλά δεν πειράζει. Σχετικά με τις αρμοδιότητες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Θα σας δώσω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα της έλλειψης κάθε αρμοδιότητας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Από ποια πλευρά λέτε τώρα, από την πλευρά των δικών μας ευρωβουλευτών? Από την πλευρά όλων των ευρωβουλευτών. Το πρόβλημα της Ευρώπης είναι θεσμικό και είναι η έλλειψη δημοκρατίας. Αναφέρομαι συγκεκριμένα ψήφισμα 13 Μαρτίου 2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το οποίο λέει ότι η Τρόικα στην Ελλάδα έκανε το ένα λάθος πίσω από το άλλο. Καταδικάζει όλες τις πολιτικές όσον αφορά τα εργασιακά, τη λιτότητα, τη φτώχεια, ό,τι βιώνει η χώρα τα τελευταία 4 μνημονιακά χρόνια. Η ισχύς του ψηφίσματος αυτού, φιλολογική. Καμία ενίσχυση δεν υπάρχει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, γιατί ο Ευρωπαίος πολίτης είναι επί της ουσίας φημωμένος. Η Ευρώπη διοικείται από γραφειοκράτες των Βρυξελών. Έξω και οι αντιπροσωπείες που ανέφερε η αξιότιμη κυρία Παπαϊωάννου Σφάιλ. Παρακάτω. Με άκουσαν να μιλάμε ότι γίνανε βήματα προόδου. Θα θεωρούσα ένα σαφές βήμα προόδου να έρθει το συγκυβερνόν μόρφωμα σήμερα, Πασόκ και Νέας Δημοκρατίας ή Ελιάς και Νέας Δημοκρατίας, και να μου πει ότι διεκδικούμε το κατοχικό δάνειο. Αυτό θα ήταν ένα βήμα προόδου. Αλλά το να λέμε βήμα προόδου, το ψευδεπίγραφο, πρωτογενές πλεώνασμα, το οποίο από τα έγγραφα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας είναι πρωτογενές έλλειμμα, και σας τα κομίζω εδώ για να τα δείτε, όπως επίσης από τα έγγραφα της Eurostat, τα οποία επίσης σας κομίζω, επίσημη έκθεση της Eurostat, είναι πρωτογενές έλλειμμα 21 δισεκατομμυρίων ευρώ και να κάνουμε πολιτική με ψέματα, αυτό δεν είναι βήματα προόδου, αυτό είναι βήματα πολιτικής οπισθοδρόμησης. Τα έγγραφα είναι στη διάθεσή σας. Μπορείτε επ' αυτό να ανοίξετε θέμα κουβέντας. Αφενός, αφετέρου, και για να κλείσω το θέμα συμμετοχή. Συμμετοχή γιατί? Γιατί ο εκλογικός νόμος είναι νόμος μεταπράτης. Όποιος απέχει, ενισχύει τα ποσοστά του συστήματος.
η αποχή από τον εκλογικό νόμο ερμηνεύεται. Ερμηνεύεται σαφώς και έχει ως αποτέλεσμα την ενίσχυση των εκλογικών ποσοστών. Χαρακτηριστικότερο παράδειγμα είναι ότι σε μια ψηφοφορία 100 ανθρώπων, αν απέχουν οι 90, οι υπόλοιποι 10 θα βγάλουν κυβέρνηση. Κύριε Κότσιρα, ναι, τοποθετηθείτε και συνεχίζουμε την ομιλία. Ναι, ναι. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή κομμάτια του πολιτικού σκηνικού, όπως εκπροσωπούνται και αυτή τη στιγμή, το είπαμε αυτά που ακούω τουλάχιστον, που επενδύουν στην μιζέρια και στην καταστροφή της χώρας. Εδώ δηλαδή μας χαιρόμαστε που να μην υπήρχε έλλειμμα, να μην δίνονταν πίσω η θυσία του ελληνικού λαού, έστω σε αυτό το μικρό κομμάτι που δόθηκε. Αυτά τα στοιχεία που έχει φέρει, φαντάζομαι δεν τα δέχεστε εσείς. Δεν κάνουμε τώρα δικαστήριο με τον συνάδελφο εδώ πέρα. Δεν τα έχω δει αυτά που μου λέτε. Δεν τα γνωρίζει. Δεν τα γνωρίζει. Είναι επίσημα στοιχεία. Είναι μέρος της δημοκρατίας της οποίας επικαλέστηκε ο κ. Τα επίσημα στοιχεία είναι σαφή και είναι δεδομένα. Το έλλειμμα έχει επιβεβαιωθεί. Το πλεόνασμα έχει επιβεβαιωθεί επισήμως από την Ευρώπη. Επίσης, αφού το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν έχει αρμοδιότητες και δεν μπορεί να κάνει κάτι, γιατί κατεβαίνετε υποψήφοι? Εμείς κατεβαίνουμε με σαφές στόχο. Κατεβαίνετε για εθνικό, δηλαδή για να κάνετε εδώ πέρα εθνική αντιπολίτευση. Χρησιμοποιείτε ένα όχημα για να κάνετε εθνική αντιπολίτευση. Είναι δημοψηφισματικού χαρακτήρα. Λέμε ναι στην πολιτική που ακολουθείτε μέχρι σήμερα ή λέμε το μεγάλο όχι. Ήρθε η ώρα να συνεχίσουμε την κατοχή ή ήρθε η ώρα να αποτινάξουμε το ζυγό? Είναι απλά τα ερωτήματα. Είναι απλά τα διλήμματα. Κύριε Μαρινάκο, εσείς έχετε και μία διαφορετική. Με δραχμή, προφανώς, σαν τη Λατινική Αμερική. Λέτε επιστροφή στο εθνικό, σε εθνικό νόμισμα εκτός Ευρώπης και τα λοιπά. Ακούγοντας τότε βέβαια αυτά, ο κόσμος θα πρέπει να πάρει και συγκεκριμένες απαντήσεις, διότι υπάρχουν και οι άλλες απόψεις, όπως είναι εδώ του κύριου Κότσιρα και της κυρίας Παπαϊωάννου. Της ελληνικής κοινωνίας, όπως που λένε άλλα πράγματα. Περί του πλεονάσματος τώρα. Αυτό εσείς το αμφισβητείτε. Εσείς, κυρία Παπαϊωάννου, τοποθετηθείτε. Είναι επίσημα τα στοιχεία που έχει βγει από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχει επιβεβαιωθεί το πλεόνασμα από, από το Eurogroup. Εδώ λέει provision of deficit data. Σημαίνει πρόβλεψη του ελλείμματος και του χρέους για το 2013. Μάλιστα. Είμαστε στο 2014. Και πότε δημοσιεύτηκε, κυρία μου? 23 Απριλίου του 2014. Δεν πάει να αφορά το 2013. Έχετε ξανακούσει πρόβλεψη του 2013 να γίνεται μέσα στο 2014? Όχι. Πρώτη γιατί έκθεση. Είναι εδώ ακριβώς, σε αυτό το πίνακα. Επίσης λέει notification. Σε αυτό το πίνακα. Δεν ξέρω αν έχετε να μην έχουμε πλεόνασμα, να μην δοθεί πίσω το κοινωνικό μέρισμα, να συνεχιστεί η κατάσταση δύσκολη. Το έλλειμμα της χώρας. Το υποτιθέμενο πρωτογενές πλεόνασμα. Φέρετε μας και το last notification. Αυτό είναι το να φύγουμε από αυτό. Αυτό είναι Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Το αμφισβητείτε και αυτό? Είναι στην επίσημη ιστοσελίδα της. Δηλαδή η Ευρώπη αμφισβητεί την επίσημη διαβεβαίωση. Η πολιτική επιλογή του να βαφτίσουμε το έλλειμμα πλεόνασμα χάρη στην πλάτη του Έλληνα, ο οποίος αφαιμάσεται, του ανασφάλιστου ελεύθερου επαγγελματία, ο οποίος αυτή τη στιγμή διακινδυνεύει την υγεία του, την ασφάλεια του ίδιου και της οικογένειάς του, για να κάνουμε σήμερα πολιτική με ψεύδι, αυτό είναι πολύ μακριά από τη στιγμή. Ότι ο Έλληνας αφαιμάσεται και αφαιμάχθηκε. Κύριε Κότσιρα, να περάσουμε και σε άλλα θέματα. Και πόνεσε, είναι αλήθεια. Αλλά δεν θα γίνει αυτό καπηλεία κανενός κόμματος που θέλει να γυρίσει τη χώρα στην δραχμή. Κάποιοι φταίνε. Δεν θα το λύσουμε με την δραχμή το πρόβλημα του ελεύθερου επαγγελματία. Οι κάνες σήμερα με την αποκάλυψη των Financial Times στις κάνες. Έχετε φιλοευρωπαϊκή αντίληψη μόνο στα δημοσιεύματα πάντως. Οι γραφειοκράτες των Βρυξελών, η Financial Times είναι αμερικανικό έγγραφο. Είναι η Financial Times λοιπόν τύπου, αποκαλύπτουν το παρασκήνιο του πώς μας προέκυψε Παπαδήμος στη χώρα. Και δεν βγήκε να το διαψεύσει ούτε η Προεδρία της Κυβέρνησης, ούτε και η ΕΛΙΑ, η συγκυβερνούσα ΕΛΙΑ. Άρα, αυτό το οποίο έχουμε αυτή τη στιγμή είναι ένα διευθυντήριο. Με συγχωρείτε, ναι, έχω μπερδευτεί μεταξύ Πασό και Ελιάς. Να ολοκληρώσετε όμως, κύριε Μαρινάκο, πρέπει να περάσουμε και σε άλλα θέματα. Το οποίο σκιωδώς κυβερνά αυτή τη στιγμή την Ευρώπη, αποφασίζει ποιος θα κυβερνά και την Ελλάδα. Αν αυτό εσείς το θεωρείτε δημοκρατία στον 21ο αιώνα, τότε λυπάμαι, αλλά έχουμε τελείως διαφορετική αντίληψη της δημοκρατίας. Ωραία, πάμε σε άλλα θέματα αφού τοποθετηθήκατε, κύριε Κότσιρα. Ποια είναι τα πρώτα θέματα τα οποία έχετε εσείς στην ατζέντα σας, αν εκλεγείτε ευρωβουλευτής? Για σας συγκεκριμένα, όχι το κόμμα σας, εσείς. Σε ό,τι με αφορά, επειδή προέρχομαι και από το κομμάτι των νέων επιστημόνων, των νέων δικηγόρων και των νέων επαγγελματιών, για μένα το αυτό που βιώνω καθημερινά και βλέπω και για μένα αποτελεί νούμερο ένα προτεραιότητα είναι το θέμα της ανεργίας των νέων. Mm-hmm. Πραγματικά δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα από μια χώρα που μαστίζεται τόσο έντονα από την ανεργία και ειδικότερα για τη νέα γενιά, η οποία είτε φεύγει στο εξωτερικό με αποτέλεσμα να το καλύτερο ανθρώπινο δυναμικό της να παράγει αλλού, να το αξιοποιούν αλλού και να μην μένει εντός των τυχών και να το αξιοποιήσει η χώρα της, και μια δεύτερη κατηγορία ανθρώπων που θέλουν να φύγουν και δεν μπορούν να φύγουν. Με αποτέλεσμα αυτό στο σημείο να απεχθάνονται την ίδια τους τη χώρα. Αυτά είναι συγκλονιστικά δεδομένα και όντως εκεί έγκυται για μένα το σημαντικότερο πρόβλημα αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Για μένα λοιπόν
Η νούμερο ένα κίνηση που θα μπορούσα να κάνω είναι να πιέσω για την ένταξη των πολιτικών προστασίας της νέας γενιάς στην ευρύτερη πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επειδή υπάρχουν διαδικασίες εναρμόνισης των νομοθεσιών, όπως προβλέπονται από τη συνθήκη της Λισαβόνας, θα πρέπει σε αυτές τις διαδικασίες να ενταχθούν προγράμματα προστασίας των νέων ανθρώπων, προγράμματα που θα ενισχύσουν τον νέο επιχειρηματία στην αρχή στην εκκίνηση της καριέρας του, να τον απαλλάξουν τουλάχιστον για κάποια χρόνια, όπως γίνεται και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, από τις υπέρογγες ασφαλιστικές εισφορές που καλείται να πληρώσει, από τις υπέρογγες φορολογικές υποχρεώσεις που έχει, ώστε να αντέξει, να μείνει στην αγορά, να φορολογηθεί μετά στη χώρα του και να μείνει στη χώρα του και να είναι win-win το ζήτημα. Άρα, από ό,τι καταλαβαίνω, ανεργία των νέων και μετανάστευση των νέων στο εξωτερικό. Ακριβώς. Και η οποία μπορεί να επιληθεί με ρήτρες προστασίας της νέας γενιάς στα νομοθετήματα, στους νόμους δηλαδή, που παράγονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όπως εδώ πέρα, δυστυχώς, βλέπουμε το δεδομένο να λέμε άνω των 25 αυτή η μισθοδοσία, κάτω των 25 αυτή η μισθοδοσία. Αυτός ο διαχωρισμός θα πρέπει επιτέλους να γίνει υποφελία της νέας γενιάς. Και αυτό επειδή περνάει από την Ευρωπαϊκή Ένωση σε ένα μεγάλο βαθμό, το πώς μπορούν να ενισχυθούν πολιτικές προστασίες των νέων της Ευρώπης, για μένα είναι το νούμερο ένα διακύβευμα και η πρώτη μου προτεραιότητα και θα παλέψω πραγματικά προς αυτήν την κατεύθυνση. Το πρώτο θέμα είναι η ατζέντα σας. Και προέρχομαι από αυτή την κατηγορία ανθρώπων που πραγματικά δυσκολεύεται καθημερινά με το ζήτημα της ανεργίας και της εκκίνησης της επαγγελματικής σου καριέρας. Κυρία Παπαϊωάννου, τα δικά σας θέματα, η δική σας ατζέντα. Περνάμε σε ένα νέο εθνικό μοντέλο ανάπτυξης. Μέχρι τώρα η Ελλάδα κατανάλωνε και εισήγαγε. Αυτό πρέπει να το ξεχάσουμε. Πρέπει να μπούμε στην παραγωγή, πρέπει να δώσουμε αξία στο πραγματικό εθνικό προϊόν, που είναι τα προϊόντα της γης μας, είναι οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, έχουμε τον ήλιο, έχουμε τη θάλασσα, έχουμε πλούτο εθνικό, τον οποίο πρέπει να τον αξιοποιήσουμε. Μέχρι τώρα επιδοτούμασταν για να πετάμε πορτοκάλια και προϊόντα της γης. Αυτό πρέπει να σταματήσει. Το θέμα της ανεργίας επίσης είναι πολύ σημαντικό. Έχουμε προγράμματα με επιδοτήσεις θέσεων εργασίας, είτε για τη διατήρηση των υπαρχουσών, είτε για την δημιουργία νέων θέσεων. Θέλουμε ένα εθνικό πλαίσιο συνεννόησης για την ανεργία. Μόνο με εθνική συνένεση μπορεί να καταπολεμηθεί η ανεργία, γιατί αφορά όλους τους Έλληνες και όχι μόνο εκπροσώπους κομμάτων ή στελέχη τη βάση κάποιων κομμάτων. Και επίσης υπάρχουν κάποια προγράμματα, όπως το πρόγραμμα Εγγύηση για την Νεολαία, που μέχρι τώρα ίσχυε για τους νέους έως 25 ετών. Πάμε στη διεύρυνση έως 30 ετών. Η κοινοφιλής εργασία να αυξηθεί από τις υπάρχουσες 50.000 θέσεις να διευρυνθεί σε 125.000 θέσεις. Και βέβαια, ό,τι μπορεί να γίνει προκειμένου να μην υπάρξουν άλλοι νέοι άνεργοι, να μην φεύγουν τα Ελληνόπουλα από τη χώρα, να βρίσκουν εργασία, να ξαναέχουν όραμα για τη ζωή τους μέσα στην Ελλάδα. Για ανάπτυξη, για καινοτομία, για νέες ιδέες και επιδότηση, εννοείται, να αξιοποίηση της επιδότησης στο μέγιστο δυνατό. Κύριε Μαρινάκο, τα πρώτα θέματα στην ατζέντα σας, αν εκλεγείτε ευρωβουλευτής. Τα πρώτα θέματα στην ατζέντα. Για μας και μετά από σας να πάω και σε διαφημιστικό διάλειμμα. Οι ευρωεκλογές είναι καθαρά δημοψήφισμα. Το είπα και προηγουμένως. Είναι συγκεκριμένη ερώτηση σας έκανα. Γι' αυτό θα σας απαντήσω εντελώς συγκεκριμένα. Απλά το υπενθυμίζω σε περίπτωση που έχει διαφύγει από τη μνήμη μας. Οι εκλογές είναι δημοψηφισματικού χαρακτήρα, άσχετα αν είναι ευρωεκλογές. Ήρθε η ώρα να επαναπροσδιορίσουμε τη θέση μας στον κόσμο, όχι μόνο στην Ευρώπη. Για να δούμε τι Ευρώπη θέλουμε. Την Ευρώπη της γραφειοκρατίας ή την Ευρώπη της δημοκρατίας. Την Ευρώπη που θα μας κάνει κουμάντο ο Μπαρόζο και θα αποφασίζει με το Βενιζέλο σε ένα αεροπλάνο ποιος θα κυβερνήσει την Ελλάδα, ή την Ευρώπη που θα αποφασίζει κυρίαρχο ο ελληνικός λαός. Για μας τα διλήμματα είναι ξεκάθαρα και θέλουμε να αποφασίζει κυρίαρχο ο ελληνικός λαός. Άρα, μπαίνουμε αυτή τη στιγμή στη μάχη των ευρωεκλογών, προτάσσοντας αυτά τα πέντε πράγματα τα οποία έχουμε πει από την αρχή. Θέλουμε μία αναγνώριση του χρέους της χώρας και διαγραφή του. Η διαγραφή του χρέους είναι πάντοτε μονομερής. Απευθύνομαι άλλωστε σε πάνελ που περιλαμβάνει δικηγόρο και συνάδελφο. Επομένως, γνωρίζει ότι οι διαγραφές του χρέους είναι πάντοτε μονομερείς και έχουν υπάρξει ιστορικά από τα μεγαλύτερα και τα δυνατότερα κράτη της γης. Αφενός, αφετέρου. Νομικά αυτό πράγμα δεν γίνεται. Δεν σας διακόπτω, κύριε. Γιατί επιμένετε να με διακόπτετε. Κύριε Κώστα, να ολοκληρώσει και μετά το διάλειμμα θα μπορείτε να τοποθετηθείτε για να πάμε στο διάλειμμα. Θέλουμε επιστροφή σε εθνικό νόμισμα. Σήμερα, οι Financial Times επίσης αναφέρονται σε άρθρο του κύριου Μίνχαου, ο οποίος λέει ότι παλαιός Ευρωπαίος Υπουργός είπε ότι αν οι Έλληνες γνώριζαν τη βλάβη που τους προκαλεί το ευρώ, τότε θα είχαν αποχωρήσει.
Δεν το λέει ο Μαρινάκος, ένας υποψήφιος βουλευτής από την Κορινθία, ευρωβουλευτής από την Κορινθία, το λένε οι Financial Times. Ο ίδιος ο κύριος Χατζηδάκης, στον κύριο Χατζηνικολάου, μίλησε για πτώση των εξαγωγών λόγω του ακριβού ευρώ. Εν πάση περιπτώσει, κάποια στιγμή πρέπει να αφήσουμε τις ταμπέλες του περί της σωτηρίας του ευρώ και πρέπει να μιλήσουμε στην ουσία του πράγματος. Η Ελλάδα χρειάζεται παραγωγική αναδόμηση. Ποιο είναι το παραγωγικό μοντέλο που μας προτείνουν τα δύο άλλα κόμματα τα οποία συγκυβερνούν αυτή τη στιγμή? Γιατί τους ακούω σαν να μην έχουν κυβερνήσει ούτε μια μέρα. Μου λένε ότι θα λύσουν την ανεργία την οποία οι ίδιοι δημιούργησαν. Θέλουμε ένα νέο παραγωγικό μοντέλο επιτέλους. Και το παραγωγικό μοντέλο δεν γίνεται με το να πουλάμε τον Αιγιαλό αυτή τη στιγμή με το νέο νομοσχέδιο του Αιγιαλού, το οποίο ψηφίζεται αυτή τη στιγμή στη Βουλή. Αναφέρθηκε η κυρία Παπαϊωάννου Σφαΐλου στον ήλιο. Ναι, και εγώ θεωρώ τον ήλιο εθνικό πλούτο της Ελλάδας, αλλά το πρόγραμμα Ήλιος είναι αυτό το οποίο ρευστοποιήθηκε από το πρώτο μνημόνιο. Δεν είναι δυνατόν να ρευστοποιούμε εθνική περιουσία και να το ονομάζουμε αυτό παραγωγικό μοντέλο. Εδώ χρειαζόμαστε εθνικό νόμισμα και νέο παραγωγικό μοντέλο από τη βάση της οικονομίας, το οποίο θα ανατροφοδοτήσει την τεχνική εκπαίδευση που καταργήσαν μέσα σε ένα βράδυ. Θα ανατροφοδοτήσει την αξιοκρατία, τη δικαιοσύνη. Θα δώσει τη δύναμη στην ελληνική οικονομία να αποκτήσει βάθος, να έχει δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα από τους ανθρώπους που δημιούργησαν το πρόβλημα. Όλα αυτά είναι με την δραχμή προσπαθούμε... θα γίνουν, κύριε Μαρινάκο. Με γιατί δραχμή... με την δραχμή δεν, είχαμε, δεν ζούσαμε, κύριε Ασφαλίου. Σε μια χώρα με που βασίζεται σε εισαγωγές, που θα πάψουν οι εισαγωγές με τη δραχμή εισαγωγές, και με τον άκρατο πληθωρισμό που θα φέρνει. Ποιος απαγόρευσε την καλλιέργεια στους Έλληνες αγρότες? Αναφερθήκατε και το σημείωσα ως αντιπολίτευση στην πολιτική σας. Η πολιτική σας δεν ήταν αυτή που έδινε τις επιδοτήσεις στους αγρότες για να κάνουν. Απαντήστε μου. Η Ευρώπη τις έδινε. Η Ευρώπη τις έδινε και η Ελλάδα τις διένυμε. Δηλαδή το κομματικό κράτος. Και η Ελλάδα και δεν τις διαχειρίστηκε. Έρχεστε και αντιπολιτεύεστε την πολιτική σας. Αυτό είναι εμπεγμός του ελληνικού λαού. Εμπεγμός κοινής νοημοσύνης. Κύριε Μαρινάκο, άνω τελεία. Περνάμε σε διάλειμμα. Ναι, κύριε Ασφαλού, λίγα δευτερόλεπτα. Παθογένειες και κακές πρακτικές σημαίνει ότι αναγνωρίζονται τα λάθη. Το πρώτο βήμα για να τα διορθώσεις είναι να τα αναγνωρίσεις. Όχι απλά να καταγγέλεις οτιδήποτε καλό πάει να γίνει. Όταν αφισβητούμε οτιδήποτε νεωτερικό, σημαίνει ότι δεν θέλουμε να αλλάξουμε τίποτα από τα παλιά. Αυτή είναι η δική μου ανάγκη. Αν αναφέρθηκε σε θέμα νομικό, συνάδελφος, όποιος έχει στοιχειώδεις γνώσεις ευρωπαϊκού δικαίου, γνωρίζει ότι αυτή η μονομερή διαγραφή χρεών που αναφέρει μόνο. Απομόνωση δηλαδή. Απομόνωση και δεν πρόκειται δεν γίνεται να γίνει αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Απομονώθηκε η Γερμανία όταν διέγραψε το χρέος στο 1954. Κύριε Μαρινάκο, παρακαλώ. Απομονώθηκε η Γερμανία όταν διαγράφηκε το χρέος της. Παρακαλώ πολύ. Τώρα είναι 2014. Απομονώθηκε μήπως η Αμερική όταν διέγραψε το χρέος της. Κύριε Μαρινάκο, μετά το διάλειμμα. Παρακαλώ πολύ. Να πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, κυρίες και κύριοι. Είναι πολλές ερωτήσεις που έχετε στείλει. Ήδη στο email με ενημερώνουν από την αίθουσα σύνταξη και το κοντρόλ. Πάμε σε σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε αμέσως εδώ στην τηλεόραση της Ζούγκλας στη συνέχεια του debate. Τα στρώματα Μάτρου Αγιάλ. Αληθινά όνειρα. Το κομμωτήριο We Love Hair στο Δημόλιο Αθήνας αποτελεί χωρίς αμφιβολία ένα από τα κορυφαία κομμωτήρια της Αθήνας. Οργανώθηκε από τους ειδικότερους του κομμωτικού κλάδου, εξασφαλίζοντας λειτουργία υψηλού επίπεδου και προσωπικό με ιδιαίτερα ταλέντα και συνεχή τεχνική ενημέρωση. Είμαι η Μυρτώ Καβαλιαράτου και η σχέση με την κομμωτική και την ομορφιά έχει ξεκινήσει περίπου πριν από 80 χρόνια, όταν ο παππούς μου ήταν ο πρώτος που έφερε την εταιρεία L'Oréal στην Ελλάδα. Στη συνέχεια ο πατέρας μου ίδρυσε την εταιρεία Rilken, οπότε καταλαβαίνετε ότι η σχέση με την κομμωτική και την ομορφιά είναι σχεδόν γονιδιακή. Το The Mall Athens έχει ετησίως πάνω από 15 εκατομμύρια επισκέπτες το χρόνο. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι εμείς σε μια καθημερινή μας μέρα έχουμε πάνω από 100 επισκέπτες. Αυτό μας κάνει να έχουμε μια πολύ μεγάλη γκάμα πελατών, να πρέπει να εξυπηρετήσουμε πραγματικά όλες τις ανάγκες και να βγάλουμε από κάθε γυναίκα αυτό που πραγματικά την αντιπροσωπεύει. Thank you.
Επιστρέψαμε στο δεύτερο μέρος του debate. Ήδη διαβάζω τις ερωτήσεις σας. Πραγματικά είναι πάρα πολλές. Σας είπα και από την αρχή ότι έχουμε κρατήσει και κάποιες ερωτήσεις που στείλατε το Σαββατοκύριακο. Διαβάζω μερικές από αυτές για να γνωρίζετε κι εσείς που βρίσκετε σήμερα στο στούντιο πάνω κάτω τι ρωτάει ο κόσμος. Βλέπω εδώ ένας τηλεθεατής ότι ρωτάγε πώς μπορεί να συμβάλλει ένας ευρωβουλευτής στη συνολική προσπάθεια για επαναδιαπραγμάτευση και ουσιαστική μείωση του χρέους. Νομίζω ότι κάτι από αυτό απαντήθηκε πριν. Αν μπορούν να υπάρχουν. Ορίστε, κύριε Μαρινά. Να απαντήσουμε συγκεκριμένα. Δεν μπορεί. Γιατί το χρέος της Ελλάδας αυτή τη στιγμή έχει συνομολογηθεί μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ευρωπαϊκή στην Ένωση οποία είναι δεν συμμετέχει... όργανο του Κοινοβουλίου, στην το οποία... Κοινοβούλιο είναι όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με συγχωρείτε, στην οποία το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τώρα έχει μόνο συμβουλευτικό χαρακτήρα. Δεν ισχύει αυτό που λέει ο μόνο συμβουλευτικό χαρακτήρα. Αυτό είναι η διαδικασία συναπόφασης, αν γνωρίζετε. Σε ποια διαδικασία ακριβώς? Σε πάρα πολλές διαδικασίες. Περνάνε πάρα πολλές. Εκατοντάδες. Μία θέλω. Προφανώς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει σημαντικότατη ομοφωνία σε μέσω της ομοφωνίας στην απόφαση του βέτο που έχει και μπορεί μέσω των ομάδων που συγκροτούνται από τις ευρωπαϊκές οικογένειες να πιέσει οποιαδήποτε κατεύθυνση. Να πιέσει, όχι να αποφασίσει. Έχει διαδικασία στην απόφαση. Έχει ενημέρωση και ψήφο. Πείτε μου μια διαδικασία στην απόφαση. Αυτό ζητάω. Σε όλες σχεδόν τις διαδικασίες νομοθέτησης. Δηλαδή οι ευρωπαϊκές οδηγίες αυτή τη στιγμή εκδίδονται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Περνάνε και από το Κοινοβούλιο μέσω της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Για να γνωμοδοτήσει, κύριε συνάδελφε. Για να λέμε τα πράγματα όπως είναι. Για να γνωμοδοτήσει. Έχει και βέτο σε μεγάλο κομμάτι των διαδικασιών. Και προφανώς κανείς δεν λέει ότι όλα είναι τέλεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά να μην τα υποβαθμίζουμε και να μην μεταφέρουμε και στον κόσμο μια αντίληψη ολιστική, μηδενιστική, περνώντας συνθηματικά δύο πράγματα που θέλει να ακούσει. Ο κόσμος έχει περάσει πάρα πολύ μεγάλες δυσκολίες και δεν πρέπει να τον κοροϊδεύουμε αναφέροντας το ότι η θέση της χώρας είναι εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κυρία Παπαϊωάννου, δεν μπορούμε εσείς την ίδια στιγμή που λέμε ότι η Ευρώπη είναι η παντοδύναμη που επιβάλλει, την ίδια στιγμή να λέμε ότι δεν μπορεί και να αποφασίσει. Αυτά είναι δύο αντιφατικά πράγματα. Εννοείται ότι υπάρχει φωνή, εννοείται ότι υπάρχει ψήφιση και μέτρων και νομοσχεδίων και ότι, εν πάση περιπτώσει, περνάει από αυτό που λέμε Ευρωπαϊκή Ένωση. Στο χέρι μας είναι να αυξήσουμε αυτή τη δύναμη, όπως προείπα. Στο χέρι μας είναι να διεκδικήσουμε. Όσον αφορά το ΔΝΤ, αυτό είναι, από αυτό θέλουμε να απαλλαγούμε. Από την Επιτροπή του ΔΝΤ είναι που θέλουμε να απαλλαγούμε. Το χρέος που έχει μείνει στο ΔΝΤ είναι πλέον το λιγότερο. Το μεγαλύτερο μέρος του δανεισμού είναι από τους ευρωπαϊκούς θεσμούς και τα ευρωπαϊκά όργανα. Άρα σημαίνει ότι η Ευρώπη αποφασίζει πλέον για το χρέος μας και εκεί πρέπει εμείς να διεκδικήσουμε. Όσον αφορά τώρα άλλα θέματα, δεν ξέρω που θέλετε να περάσουμε. Ναι, για την δραχμή το είπαμε, είναι απομόνωση, είναι πλήρης χρεοκοπία. Να μην επανέλθουμε τώρα σε αυτές τις πολιτικές. Πάμε στο θέμα της παράνομης μετανάστευσης, που είναι πολύ σημαντικό και είχαμε πάρα πολλές ερωτήσεις το Σαββατοκύριακο. Είπε η κυρία Σφαλή να μην επιστρέψουμε στο θέμα δραχμή. Γιατί απαγορεύεται σε αυτή τη χώρα να θέτουμε δημοκρατικά τα ζητήματα? Κύριε Μαρινάκο, επιτρέψτε μου, κύριε Μαρινάκο, να το συζητήσουμε. Γιατί παρακαλώ, όση δεν ώρα θέλετε, αλλά άλλο είναι ο συντονιστής. Το γνωρίζω, αλλά δεν γίνεται και να αναδειχθεί η αλήθεια με τίτλους ή με τσιτάτα. Γι' αυτό το λόγο, αν θέλετε, μπορούμε να κάνουμε και ειδική εκπομπή. Είμαι στη διάθεσή σας. Πείτε μας πόσο εννοείτε θα αγοράζουμε το ψωμί από την επομένη της δραχμής. Εννοείται το ψωμί που απελευθερώσατε για να έρχεται κατεψυγμένο από την Κίνα? Όχι καθόλου. Αυτό εννοείται. Όχι, δεν ούτε το εννοούμε. Πόσο ούτε το θα αγοράζουμε το ψωμί όσο το αγοράζαμε και μέχρι την 31-12 του 2001. Γιατί φοβίζετε τον ελληνικό λαό, κυρία Ασφαλίου? Έχετε στο μυαλό σας. Γιατί φοβίζετε τον ελληνικό λαό? Δεν έζησε η Ελλάδα επί δραχμής? Δεν ανοικοδομήθηκε μετά από δύο παγκοσμίους πολέμους επί δραχμής? Οι ελληνικοί κάνουν κινέζικο ψωμί, αυτό πρέπει να το καταγγείλουμε. Εμείς. Αν ισχύει. Εμείς. Δηλαδή καταγγέλλεται ότι οι ελληνικοί φούρνοι απελευθερώσατε το ψωμί. Εσείς το ψηφίσατε στο πολυνομοσχέδιο, εμένα κατακρίνετε. Αυτό είναι εκ των ονουκάνευ, δηλαδή δεν μπορώ να το φανταστώ αυτό. Εγώ επί πολλά χρόνια ψωνίζω το ψωμί μου από ελληνικούς φούρνους και σας διαβεβαιώνω ότι δεν είναι κινέζικο. Οι οποίοι αρτοποιοί είπαν ότι διαλύσατε την αρτοποιία. Ας δούμε τώρα το 2014 τι συνέβη σε άλλες χώρες που επέλεξαν αυτήν την οδό, όχι το 1825 που αναφέρει ο συνάδελφος. Τώρα τι συνέβη σε άλλες χώρες? Ας βρούμε μια χώρα τώρα που από μια οργανωμένη δομή και από ένα οργανωμένο σύστημα έφυγε. Τι συνέβη? Να το δούμε, να πούμε στον ελληνικό λαό. Να δείξουμε εικόνες, αν θέλετε και εσείς από την τηλεόραση, τι συνέβη σε εκείνες τις περιοχές. Λοιπόν, να το δούμε. Δεν είναι τι αυτό συνέβη το ζήτημα. Να το δούμε. Τώρα.
πρέπει να προχωρήσουμε. Τι συνέβη, μισό λεπτό για αυτή. Δεν θα ζητούμε στην Αμερική τη συνέβη. Παρακαλώ, παρακαλώ. Η Ισλανδία, κύριε Μαρινάκο, ακούστε. Δεν ήταν στην Ευρωζώνη για να φύγει. Δεν σας ακούει κανείς αυτή τη στιγμή, δεν γίνεται διάλογο. Οι πολίτες ζητούν ξεκάθαρες απαντήσεις σε συγκεκριμένα θέματα. Θα αυξηθεί ο συσσωρευμένος πλούτος που είναι τώρα σε ευρώ. Όσοι έχουν πολλά συγκεντρωμένα κεφάλαια σε ευρώ, μόλις γυρίσουμε σε δραχμή, θα είναι ακόμη πλουσιότεροι. Γιατί δεν θα γνωρίσουμε και κανένα. Και εμείς που δεν έχουμε τίποτα, θα μείνουμε με την αφούλα σε ένα καμένο περιβάλλον. Σας υπόσχομαι να κάνουμε μια εκπομπή για το ευρώ ή την δραχμή. Όχι σήμερα. Θα χαίρεται αυτός που έχει τη βίλα. Κύριε Κότσιρα, όχι σήμερα. Κύριε Μαρινάκο, πρέπει να προχωρήσω σε άλλα θέματα. Θα κάνουμε μια εκπομπή με το ζήτημα ευρώ ή δραχμή. Και θα είστε και καλεσμένοι. Μόνο ένα σχόλιο για να απαντήσω στον αδελφό μου και να πάρει και την παρέμβαση. Πολύ γρήγορα. Δευτερόλεπτα. Λέει θα ευνοηθεί η ολιγαρχία. Ποια ολιγαρχία αυτή τη οποία δεν γράφουν του φόρου. Διαγράφονται οι φόροι τραπεζών σήμερα, την ώρα που οι Έλληνες πολίτες συλλαμβάνονται από αυτό φόρο και φυλακίζονται, και αυτό δεν είναι ευνόηση της ολιγαρχίας. Κάνουν όπου, αυτό το οποίο λένε ότι φοβούνται. Επιστροφή σε εθνικό νόμισμα, ευνοήθηκαν ολιγάρχες, συγκεκριμένες ομάδες που είχαν συγκεκριμένα συμφέροντα. Καλά. Και δεν ξέρω ποιος θα εξυπηρετεί αυτά στην Ελλάδα. Ωραίο το παραμύθι, αλλά δεν έχει δράκο. Ωραίο το παραμύθι, αλλά δεν έχει δράκο. Είμαι υπέρ των πολλών. Δεν θέλω μια βίλα σε ένα καμένο δάσος. Δεν θέλω να παίρνανε καλά οι λίγοι. Εις βάρος των πολλών. Αυτό είναι αυτό που ασπάζομαι και όπου συνέβη η επιστροφή σε εθνικό νόμισμα ήταν καταστροφικό. Και οποιαδήποτε άλλη άποψη δεν έχει αποδειχθεί ιστορικά πουθενά. Κύριε Κότσιρα, τοποθετηθήκατε. Τελειώνουμε με αυτό το θέμα, κύριε Μαρινάκο, σας παρακαλώ. Πάμε σε ερωτήσεις του κόσμου. Συγκεκριμένες προτάσεις, κύριε Κότσιρα, για την παράνομη μετανάστευση. Το ένα είναι αυτό. Και το δεύτερο, πάρα πολλοί μας έχουν στείλει κιόλας μηνύματα για το θέμα με τους βρεφονιπιακούς σταθμούς και τα χρήματα, διότι γνωρίζετε πολύ καλά ότι το προηγούμενο καλοκαίρι είχαμε σοβαρό πρόβλημα με πάρα πολλούς γονείς που δεν μπορούσαν να στείλουν τα παιδιά τους στους βρεφονιπιακούς σταθμούς. Πάμε στην παράνομη μετανάστευση. Στο κομμάτι της μετανάστευσης η χώρα μας έχει την τύχη και την ατυχία κατά κάποιο τρόπο τα σύνορά της να αποτελούν και σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οπότε είμαστε η πρώτη ας πούμε, επαφή της παράνομης μετανάστευσης προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οπότε εδώ, και επειδή εδώ είναι πολύ σημαντικός και ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω της μεταναστευτικής πολιτικής, θα πρέπει να πιέσουμε ώστε οι θέσεις της χώρας μας να γίνουν θέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί δεν είμαστε μια χώρα της Κεντρικής Ευρώπης που προφανώς έχει πολύ μικρότερη βλάβη από την παράνομη μετανάστευση. Θα πρέπει να προφυλάξουμε ώστε τα σύνορά μας, τα οποία τυχαίνει να είναι και σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και να φυλάσσονται και να σεβόμαστε τον άνθρωπο. Γιατί εγώ είμαι της άποψης ότι δεν μου αρέσει ούτε σε αυτό το κομμάτι να χρησιμοποιήσω το άκρο και τη μία κατεύθυνση την άλλη. Ο σεβασμός στη ζωή του ανθρώπου, στην αξιοπρέπειά του, είναι για μένα αδιαπραγμάτευτη. Πέραν από οποιαδήποτε πολιτική. Αλλά επειδή τυχαίνει, όπως είπα προηγουμένως, τα σύνορά μας να αποτελούν και σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είμαστε η πρώτη περιοχή που δεχόμαστε κύματα της δουλεμπορίας. Θα πρέπει εκεί να είναι πραγματικά ευρωπαϊκή πολιτική. Θα πρέπει να γίνει η θέση της Ελλάδας ευρωπαϊκή πολιτική. Δεν έχουμε τα ίδια συμφέροντα με τη Γερμανία, με τη Γαλλία, με την Αυστρία. Το Δουβλίνο 2 θα το καταγγείλετε. Το Δουβλίνο 1 και 2 δεν το υπογράψαμε. Ένα λεπτό, κύριε Μαρινάκο, θα σας δώσω το λόγο. Πέφτα τα σύννεφα. Θα τοποθετηθείτε όταν έρθει η ώρα σας. Το Δουβλίνο 2 θα το καταγγείλετε. Αυτό είναι ένα ζήτημα κεντρικότερης πολιτικής, το οποίο περνάει, διέρχεται. Εσείς είστε υπέρ ή κατά του Δουβλίνου. Αυτό είναι ένα ζήτημα πάρα πολύ μεγάλο. Μάλιστα. Και πολύ σοβαρό. Για να το βάλουμε σε επίπεδο απάντηση σε 10 δευτερολέπτων εδώ πέρα. Ωραία. Είναι πολύ σοβαρό και είναι ένα θέμα το οποίο αγγίζει την εθνική πολιτική μετανάστευση. Ναι, αλλά επίσης. Και περνάει, δεν είναι προϊόν μιας χώρας. Υπήρξε συνάδελφος από τη Νέα Δημοκρατία χθες στο debate, ο οποίος είπε μια ξεκάθαρη απάντηση για το Δουβλίνο. Ο καθένας είναι απόψη, για μένα αυτά τα θέματα είναι πάρα πολύ σοβαρά για να επιλύονται αυτόν τον τρόπο. Για του βρεφονικοποιακού σταθμού να τελειώσουμε καλύτερα με το μεταναστευτικό που πρέπει σε άλλο θέμα. Να τοποθετηθώ κι εγώ. Για τοποθετηθείτε κι εσείς. Λοιπόν, και ο κύριος Μαρινάκος. Ναι, να τελειώσουμε. Το Δουβλίνο 2 πρέπει να αναθεωρηθεί. Είναι ξεκάθαρο αυτό, κύριε Μαρινάκο. Αναθεώρησε. Εγώ δεν το αποδέχομαι. Έχω σαφή στάση στο Δουβλίνο 2. Όχι, όσον αφορά τη δική μου την απάντηση. Δεν κυβερνώ εγώ. Εσείς κυβερνάτε. Πρέπει να γίνει επιμερισμός των μεταναστευτικών νησρών. Ανάλογα με τη χώρα. Πρέπει να συνεκτιμηθούν οι κοινωνικές και οικονομικές αντοχές της χώρας που δέχεται τους μετανάστες. Δεν μπορεί η Ελλάδα να δεχθεί τον ίδιο αριθμό μεταναστών με μια άλλη μεγαλύτερη χώρα. Πρέπει να γίνεται η φύλαξη των συνόρων με τη βοήθεια της Ευρώπης, γιατί όπως είπαμε είναι ευρωπαϊκά τα σύνορα της Ελλάδας, και με τα δορυφορικά του συστήματα μπορούν με πολλούς τρόπους να συνεισφέρουν οι Ευρωπαίοι σε αυτό. Και φυσικά να
δημιουργηθούν και χώροι υποδοχής, ώστε να μπορούν αυτοί οι άνθρωποι, οι καταδρεμένοι, να βρίσκουν τουλάχιστον τις πρώτες βοήθειες, την πρώτη κάλυψη των αναγκών τους και φυσικά επαναπροώθηση στις χώρες τους. Η επαναπροώθηση βέβαια προϋποθέτει. Πίσω να εννοείται. Έχουμε... Στις χώρες τους πίσω. Βέβαια, αν θέλουν να πάνε στην Γερμανία ή στην Ιταλία ή στη Γαλλία. Οπουδήποτε αυτό βεβαίως εφόσον επιθυμούν να περάσουν σε μια άλλη χώρα και εκείνη έχει τις υποδομές, τόσο το καλύτερο. Mm-hmm. Αλλά επειδή όλοι αυτοί οι άνθρωποι έρχονται κυρίως από εμπόλεμες χώρες, πρέπει να υπάρχει και μια πολιτική της Ευρώπης που να ευνοεί την πολιτική σταθερότητα όλων των χωρών που είναι γύρω από τα σύνορά της. Κύριε Μαρινάκο. Λοιπόν, πολύ ωραία είναι η αμυντική πολιτική στο θέμα του μεταναστευτικού, αλλά πρέπει να δούμε κάτι στην ουσία του. Δεν ξεκίνησε κανένας από αυτούς τους ανθρώπους που ονομάζουμε μετανάστες να φύγει από τη χώρα του γιατί μια μέρα τον καβάλισε στο σβέρκο. Αυτοί οι άνθρωποι φύγαν από τη χώρα τους γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση, οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Ρωσία και οποιαδήποτε άλλη υπερδύναμη του πλανήτη παίζει παιχνίδια πολιτικής και πολιτικών διώξεων σε αυτές τις χώρες. Εθνικά νομίσματα. Δεν μπήκε ποτέ, σας παρακαλώ κύριε συνάδελφε, δεν μπήκε ποτέ η Ευρωπαϊκή Ένωση να ρυθμίσει δημοκρατικά, να επέμβει, με συγχωρείτε, με δημοκρατικές προτάσεις, όχι βεβαίως απολυταρχικά, σε αυτές τις χώρες, ώστε οι άνθρωποι αυτοί αφενός να βρουν στη χώρα τους το μέλλον αυτό που αναζητούν στην Ευρώπη και να μην έρχονται στην Ευρώπη να απαξιώνονται ή να γίνονται τα ιδανικά θύματα της Χρυσής Αυγής και του κάθε φασίστα. Αλλά αυτό το πρόταγμα του να δημιουργήσουμε έναν νέο κόσμο, μία νέα υφήλιο, στην οποία δεν θα χρειάζεται ο οικονομικός μετανάστης, προφανώς δεν το έχουν στη συνείδησή τους τα δύο μεγάλα κόμματα, για τον εξής απλό λόγο. Ότι η νέα γενιά οικονομικών μεταναστών δεν είναι Πακιστανοί, δεν είναι Κούρδοι, είναι Έλληνες. Είναι Έλληνες αυτή τη στιγμή αυτοί οι οποίοι γίνονται οικονομικοί μετανάστες σε όλο τον κόσμο. Και είναι η πολιτική των δύο κομμάτων που τους δημιουργεί. Γιατί θα πέσουμε σήμερα από τα σύννεφα. Είναι σαν να γεννηθήκανε τα δύο κόμματα χτες. Εδώ δεν μπορούμε να διορθώσουμε τα κακώς κείμενα της χώρας μας και προσπαθούμε να δημιουργήσουμε κέντρα υποδοχής μεταναστών. Το καταλαβαίνετε ότι έχουμε στρεβλή αντίληψη του ποια είναι η πρώτη ανάγκη. Όχι. Εφόσον υποστηρίζετε την ισχυρή και ενωμένη Ευρώπη, κύριε και κυρία. Κύριε και κυρία, θα μπορούσατε λοιπόν να ζητήσετε από την Ευρώπη να επεμβαίνει στα κράτη τους και να ανατρέπει τις συνθήκες εκείνες οι οποίες δημιουργούν στις στρατιές. Δεν προσέξατε, αλλά μέχρι τώρα να επεμβαίνει δημοκρατικά προτείνοντας λύσεις. Όπως επενέβη στην Ουκρανία δια του κυρίου Βενιζέλου ως προεδρεύοντος Ευρωπαϊκής Ένωσης και πήγε και έδωσε το OK στην κυβέρνηση των ναζιστών. Αφού θέλετε να μάθετε με ποιο τρόπο. Του αντιπροέδρου της κυβερνήσεώς σας. Γιατί εκεί που θέλουμε να επέμβουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, επεμβαίνουμε. Εκεί όμως που μας συμφέρει να δημιουργούνται στρατιές ολόκληρες από φτηνό εργατικό δυναμικό, γιατί αυτό έχει ανάγκη ο κόσμος μας, όσο και να σας φαίνεται περίεργο, όλη η Ευρωπαϊκή Ένωση λειτουργεί στην φασιστική λογική του φτηνού εργατικού δυναμικού. Η Ελλάδα της ανεργίας. Έρχεται λοιπόν τώρα να δημιουργήσει κέντρα υποδοχής, από τα οποία θα κάνουμε και επαναπροώθηση μετά, αλλά όχι όλων, γιατί κάποιοι θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν στο εσωτερικό. Να κάνουμε Ολυμπιακούς Αγώνες και Φιέστες το 2004. Γιατί αυτά τα έργα, μην ξεχνάμε, οικονομικοί μετανάστες τα έκτισαν. Μάλιστα. Αυτό είναι το πρώτο. Δεν ούτε κέντρα υποδοχής, ούτε επαναπροώθηση. Ακουστήκανε οι απόψεις, οι πολιτικές απόψεις. Θέλω να πάω λίγο στο θέμα με τους βρεφονιπιακούς σταθμούς. Να τοποθετηθείτε εσείς, κύριε Κότσιρα. Τι έχετε στην ατζέντα σας για αυτό το θέμα, πώς μπορεί να λυθεί, πώς μπορεί να πάρει χώρα χρήματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση και κυρίως μέσω του ΕΣΠΑ, διότι πέρσι υπήρξε σοβαρό πρόβλημα το καλοκαίρι. Ένα μεγάλο κομμάτι της χρηματοδότησης αυτής ήταν από ευρωπαϊκά προγράμματα. Ναι, αλλά δεν απορροφούνται. Και επειδή όντως ένα μεγάλο πρόβλημα που υπάρχει αυτή τη στιγμή. Το ρωτάει ο κόσμος, γι' αυτό το βάζω στην ατζέντα αυτό. Και είναι πολύ σωστό, γιατί είναι με αγωνία της μέσης ελληνικής οικογένειας. Επειδή ένα μεγάλο κομμάτι λοιπόν προέρχεται από ευρωπαϊκή χρηματοδότηση, θα πρέπει πέραν της ευρωπαϊκής πολιτικής που προανέφερα. Δηλαδή να υπάρξουν προγράμματα εκκινούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση για τη στήριξη συγκεκριμένων ομάδων και κοινωνικών ομάδων στην Ελλάδα, θα πρέπει να υπάρξουν και οι δομές ώστε να απορροφηθούν ευκολότερα και προς σωστή κατεύθυνση τα χρήματα που έρχονται. Εδώ είμαστε δυστυχώς μία από τις χώρες που ενώ υπάρχουν προγράμματα, δεν απορροφούνται. Και αυτό λόγω της τεράστιας γραφειοκρατίας, λόγω των απίστευτων διοικητικών δομών και των διαδικασιών υπογραφών που προβλέπονται, θα πρέπει λοιπόν να το συνδυάσουμε αυτό με μια ευρύτερη διοικητική μεταρρύθμιση. Απλή. Τα συγκεκριμένα ζητήματα που αφορούν τη μέση ελληνική οικογένεια να λύνονται άμεσα. Mm-hmm. Αυτά που αφορούν τον εργαζόμενο που εντάχθηκε σε ένα πρόγραμμα
να επιλύονται άμεσα. Δεν μπορούν να περνάνε από 10 υπογραφές και αυτή τη στιγμή να. Λιγότερη γραφειοκρατία λοιπόν. Κυρία Σφαλίου, εσείς είστε και νηπιαγωγός. Ακριβώς. Είναι έχετε κάποιο άμεσο το θέμα των ρηφών νηπιακών. Αφορά τη γυναίκα και όπως ξέρετε, οι γυναίκες είναι από τα πρώτα θύματα της κρίσης. Χρειάζεται οπωσδήποτε και προκειμένου να βγει στην εργασία να έχει να αφήσει κάπου το παιδί της, αλλά επίσης είναι σοβαρό θέμα και για τις άνεργες γυναίκες, οι οποίες μέχρι και τώρα ακόμη δεν έχουν δικαίωμα, ακριβώς επειδή δεν εργάζονται κάπου, να αφήσουν το παιδί τους σε βρέφο νηπιακό σταθμό. Οι περιφέρειες και οι Δήμοι αξιοποιούν τα ΕΣΠΑ. Διαχειρίζονται τα ΕΣΠΑ. Δηλαδή τα νέα ΕΣΠΑ που θα είναι 19 δις ίσως και περισσότερα θα περάσουν και θα διαχειριστούν από Δήμους και Περιφέρειες άνω του 35%. Που σημαίνει ότι είναι πια στο χέρι των Δήμων και των Περιφερειών να δημιουργήσουν τις υποδομές, να δημιουργήσουν βρεφονηπιακούς σταθμούς, να εξυπηρετήσουν την ελληνική οικογένεια. Είναι πολύ σημαντικό θέμα το πού θα μπορεί η Ελληνίδα και ο Έλληνας πατέρας να αφήσει το παιδί του. Έχω να σας πω και ένα παράδειγμα, πολύ συγκεκριμένο, στο Δήμο Κορυδαλλού. Ο Δήμαρχος ο κ. Κασιμάτης έχει φτιάξει ένα πρότυπο παιδικό σταθμό, γιατί γυρνάω τους Δήμους αυτό το θέμα με αφορά και βλέπω, όπως επίσης υπάρχουν πολλοί βρεφονηπιακοί σταθμοί και στο Δήμο Περιστερίου, έχει δημιουργήσει αυτό το πρότυπο που δέχεται και παιδιά με ειδικές ανάγκες. Δηλαδή, αν θέλει ένας Δήμαρχος, μπορεί να το κάνει. Μάλιστα. Δεν θα το σταματήσει ούτε η γραφειοκρατία ούτε τίποτε άλλο. Κύριε Μαρινάκο, τοποθετείτε και εσείς αυτό. Λοιπόν, μου κάνει εντύπωση που το 2014 η Ελλάδα που μετράει περίπου 34 χρόνια στην Ενωμένη Ευρώπη αναγκάζεται σήμερα να μιλάει για τα θεμελιώδη και τα αυτονόητα. Φτάσαμε να μιλάμε το 2014 για το αν θα δημιουργήσουμε βρεφονηπιακούς σταθμούς. Καταλαβαίνετε σε τι σημαίνει φτάσει η αποδόμηση του κράτους. Ναι, αν θα αποδοθούν τα χρήματα. Λοιπόν, είναι προφανές ότι θέλουμε και βρεφονηπιακούς σταθμούς και δημοτικά σχολεία και γυμνάσια και τεχνική εκπαίδευση στο Λύκειο, από το Λύκειο και πανεπιστημιακή εκπαίδευση και όλους τους τομείς μιας οικονομίας ενεργούς. Αυτό το είχαμε. Και αυτό το χάσαμε. Έχουμε απώλεια θεμελιωδών και αυτονόητων τομέων κράτους σε αυτή τη χώρα. Και για αυτό το πράγμα δεν είναι. Με ρωτάτε τώρα να σας πω αν δεχόμαστε τα χρήματα. Τα χρήματα που αποδίδουμε στους δανειστές μας μέσω των φόρων και του κρατικού προϋπολογισμού. Ναι, βεβαίως τα δεχόμαστε. Μας ανήκουν. Είναι δικά μας λεφτά αυτά που μας δίνουν. Δεν είναι ξένα. Δεν τα δίνει κάποιος άλλος. Προφανώς και θέλω να λειτουργήσουν ευρωφωνηπιακοί σταθμοί. Προφανώς και θέλω κοινωνικό κράτος. Αλλά ξέρετε κάτι τι διαπιστώνω? Ότι το κοινωνικό κράτος είναι αυτό το οποίο περιστέλλεται κατά περίπου 1% ετησίως από την επίσημη έκθεση της Eurostat που σας επικαλέστηκα. Το κοινωνικό κράτος είναι αυτό που εξαφανίζεται. Και αντί για το πάγιο κοινωνικό κράτος που είναι κοινωνική κατάκτηση και λαϊκή κατάκτηση, φτάσαμε σήμερα να ανακοινώνεται από την Προεδρία της Κυβέρνησης, δηλαδή από τον κύριο Σαμαρά, ότι θα δοθεί επίδομα πείνας 210 εκατομμυρίων ευρώ, αν θυμάμαι καλά το νούμερο, για να τραφούν, λέει, τα θύματα της κρίσης. Τα δε χρήματα θα τα διαχειριστεί δηλαδή η Εκκλησία. Είμαστε αντίθετοι στο να δοθεί πίσω ένα κομμάτι των θυσιών του ελληνικού λαού, έτσι? Όχι, δεν είμαι αντίθετος. Είμαι αντίθετος στο να υπάρχουν φτωχοί Έλληνες και να δολοφονούνται κάθε μέρα αξιοπρέπειες. Γιατί το χρησιμοποιούμε? Ποιος είναι αυτό της κοινωνικής λογικής? Αφού είναι, δεν είστε σύμφωνος, τότε πώς είστε στη Νέα Δημοκρατία υποψήφιος ευρωβουλευτής? Είναι δυνατόν η Νέα Δημοκρατία? Αφού δεν είστε σύμφωνος με την πολιτική της Νέας Δημοκρατίας, πώς είστε υποψήφιος με τη Νέα Δημοκρατία? Μια τιτάνια προσπάθεια να αποφευθούν καταστάσεις σαν αυτές που πρεσβεύεται. Να γίνουμε δηλαδή Λατινική Αμερική και ζούγκλα και να τρώμε ο ένας τον άλλον όπως γίνεται στις χώρες που γυρίζουν στα εθνικά τους νομίσματα. Γίνεται μια τεράστια προσπάθεια, η οποία προφανώς δεν μπορεί να αποδώσει τα αποτελέσματα της στον απόλυτο βαθμό από τη μια μέρα στην άλλη. Έγινε ζούγκλα η Λατινική Αμερική. Ας βάλουμε. Ο κύριος. Ο Ισημερινός που διέγραψε. Μισό λεπτό. Ο Ισημερινός που διέγραψε το χρέος του. Έγινε ζούγκλα. Ο Ισημερινός που διέγραψε το χρέος του. Σας κάνω συγκεκριμένη ερώτηση. Αυτά που ακούω είναι δημιουργία τυπώσεων. Δεν έφυγε από κάποια όργανα να μην δομεί καμία χώρα και να έχει ορθά αποτελέσματα. Κύριε Κότσιρα, έρχομαι σε εσάς. Στέκομαι σε πρόσφατες δηλώσεις του Πρωθυπουργού, του κύριου Σαμαρά, σε διακαναλική συνέντευξή του. Και είπε συγκεκριμένα: η χώρα γύρισε σελίδα, βγαίνουμε από την κρίση. Η ψυχολογία έχει αλλάξει και ο κόσμος έχει καταλάβει ότι βγαίνουμε από την κρίση. Είστε νέος δικηγόρος. Θέλω να μου πείτε, καταρχάς, αν συμφωνείτε με αυτή τη δήλωση, φαντάζομαι πως θα συμφωνείτε, αλλά θα μπορούσατε να ήσασταν και επιφυλακτικός. Και για ποιο λόγο? Βιώνουμε πραγματική με τρομερή κρίση τα τελευταία χρόνια, το βλέπουμε όλοι, δεν αναγκαίνεται να το διαπιστώνουμε συνέχεια. Είναι η πρώτη φορά
πραγματικά μετά από πάρα πολλές θυσίες που έχει κάνει ο ελληνικός λαός, που φαίνεται ότι το περιβάλλον αλλάζει. Mm-hmm. Η χώρα έχει σταθεροποιηθεί σε επίπεδο διεθνούς περιβάλλοντος. Αυτή τη στιγμή αλλιώς αντιμετωπίζεται η Ελλάδα το 2014, αλλιώς το 2012. Οι αριθμοί, οι οποίοι δεν είναι προφανώς το μοναδικό διακύβευμα, έχουν αρχίσει και βελτιώνονται. Πάλι με τις θυσίες του ελληνικού λαού. Οπότε ο ελληνικός λαός αυτό που θέλει πλέον να δει αυτή τη βελτίωση των αριθμών στην πραγματικότητα, στην καθημερινότητά του. Αυτό δεν μπορεί να γίνει με μια μέρα στην άλλη, προφανώς. Αλλά δεν είναι ώρα να γυρίσουμε πίσω. Τώρα που έχουν γίνει όλες αυτές τις θυσίες, πρέπει να πάμε ένα βήμα μπροστά. Κυρία Ασφαέλου, έρχομαι σε εσάς για ερωτήσεις του κόσμου. Κάποιοι υποστηρίζουν ότι πίσω από την ελιά κρύβεται ένα Πασόκ, το οποίο αυτή τη στιγμή τα ποσοστά του είναι πολύ χαμηλά. Και προκειμένου να συμμετέχουν και να είναι και αυτοί και να παραμείνουν στο πολιτικό παιχνίδι, κάναν αυτή τη συμμαχία. Τι απαντάτε σε αυτό? Ωραία. Να επανέλθω λοιπόν και να πω ότι όταν δεν θέλουμε να αλλάξουμε τίποτα, σημαίνει ότι μένουμε στο παλιό. Το Πασόκ, παρόλο που δεν το εκπροσωπώ, δεν είμαι πρόταση στο Πασόκ. Το γνωρίζω ότι δεν το εκπροσωπείτε, αλλά επειδή ρωτάει ο κόσμος. Θα σας απαντήσω. Και βεβαίως, το λένε έξω. Οφείλω και εγώ να δώσω την απάντηση. Την ελιά για να. Έτσι. Το Πασόκ, μπούμε. Για να μην κατεβαίνει αυτόνομο, σημαίνει ότι έχει καταλάβει και τα λάθη του. Και τις παθογένειές του και τις κακές πρακτικές του. Mm. Αυτές οι πρακτικές είναι όλοι εμείς οι νέοι άνθρωποι που μπήκαμε στην ελιά, που θέλουμε να απαλλαγούμε, που τις καταγγέλουμε και θέλουμε επιτέλους η λαϊκή βάση του Πασό, που έχει μείνει να στέκει έολη χωρίς να ξέρει πού να απευθυνθεί, γιατί οι υπόλοιπες δυνάμεις που επικαλούνται την κεντροαριστερά είναι πολιτικές παλινοδίες, μέσα έξω από την ευρώ, μέσα έξω από την δραχμή και από την Ευρώπη. Λοιπόν, θέλουμε να αποτελέσουμε έναν ισχυρό πόλο της κεντροαριστεράς. Το κοινωνικό κράτος και η κοινωνική δικαιοσύνη και η άρση των ανισοτήτων που έχουν επιφέρει τα μέτρα λιτότητας είναι η δική μας σημαία. Και στην ΕΛΙΑ και στο Ευρωπαϊκό Σοσιαλιστικό Κόμμα που εκπροσωπούμε και στόματος Μάρτιν Σούλτς που είναι ο επικεφαλής στην Ευρώπη, τον οποίο εμείς θα προσπαθήσουμε να ενισχύσουμε, το έχει πει ότι και θα αλλάξει η Ευρώπη προς την προσανατολισμένη προς τον άνθρωπο και θα αλλάξει και η πολιτική της Ευρώπης απέναντι στην Ελλάδα. Αυτό διεκδικούμε, αυτό θέλουμε. Τώρα, το αν είναι Πασόκ, λίγο Πασόκ, πολύ Πασόκ η ελιά, εμένα δεν με αφορά καθόλου. Είναι ένας το ρωτάει νέος... ο κόσμος και γι' αυτό σας το θέτω τώρα. Είναι ένας νέος σχηματισμός δυνάμεων, δημοκρατικών δυνάμεων. Είμαστε πολλοί εκτός Πασόκ που συμμετέχουμε στην ελιά. Είμαστε άνθρωποι νέοι, είμαστε άνθρωποι που δεν έχουμε εμπλακεί με την πολιτική. Είμαστε εκτός κομματικών μηχανισμών όπως εγώ προσωπικά. Και έχω δική μου. Υπάρχουν νέα πρόσωπα δηλαδή ακριβώς μέσα εκεί, μάλιστα. Δεν έχουν σχέση με το Πασόκ. Ναι. Θέλουμε τον κόσμο του Πασόκ, θέλουμε τη λαϊκή βάση του Πασόκ, θέλουμε να διώξουμε όλα τα στοιχεία, τα στελέχη του Πασόκ που έχουν μουτζουρώσει τη σοσιαλιστική παράταξη στην Ελλάδα. Δεν θα την καταργήσουμε επειδή κάποιοι δεν μπόρεσαν να ανταποκριθούν στο. Όσοι πήγανε στο ΣΥΡΙΖΑ δεν ήταν ποτέ Πασόκ, ήταν καιροσκόποι. Καλώς κάνανε και να πάνε και όπου θέλουν. Εμείς θέλουμε τους γνήσιους ιδεολόγους του ελληνικού σοσιαλισμού. Μάλιστα. Τελεία. Περνάω στην τελευταία ερώτηση για σήμερα και αρχίζω από. Ναι, κύριε Μαρινάκο. Υπάρχει σοσιαλιστικό κόμμα και είναι το κύριο Τζουμάκα. Άρα απευθύνονται στην εκλογική πενταετία. Οι πόρτες μας είναι ανοιχτές. Απευθύνονται στην εκλογική πενταετία του κύριου Τζουμάκα, υποθέτω στην Ελλάδα. Είμαστε υπέρ της συνένωσης των δυνάμεων των δημοκρατικών. Αν μου επιτρέπετε μόνο κάτι, επειδή αναφέρθηκε και το μνημόνιο και επειδή αναφερθήκαμε και στο Πασόκ. 10 δευτερόλεπτα. Το μνημόνιο ήρθε το 2009 και έπειτα από τον τότε πρόεδρο του Πασόκ, ο οποίος το υπέγραψε τον κύριο Παπανδρέου. Το χρέος εκτινάχθηκε 2004 με 2009. Το οποίο ήρθε και επεστράφει σε λίγες μέρες. Σας παρακαλώ, τσακώνονται τα κόμματα της. Ανέφερα μόνο κάτι, μιας και αναφέρθηκε αυτό. Παρακαλώ. Συνεργαζόμαστε, δεν ταυτιζόμαστε. Όχι, εγώ έκανα μία αναφορά για να. Νομίζω ότι η κυρία Παπαϊωάννου ήταν ξεκάθαρη ότι. Υπάρχουν νέα πρόσωπα μέσα και είπε μάλιστα ότι δεν θέλουν να σχετίζονται με το Πασόκ. Και πρέπει όλοι οι νεότεροι άνθρωποι που έχουμε μπει σε αυτή τη διαδικασία να είμαστε υπέρ πραγματικά το να προέρχονται υποψήφοι και όχι μόνο από τους κομματικούς μηχανισμούς και εκτός αυτών και από την κοινωνία και να γίνουν ανοίγματα. Γιατί μόνο τότε θα κερδίσει και η πολιτική και η κοινωνία. Περνάω στην τελευταία ερώτηση για σήμερα. Και βάλα τα ρούχα του αλλιώς για το Πασόκ και το ΙΑ. Είστε κατά των αλλαγών, το έχουμε πει. Όχι, δεν είμαι κατά των αλλαγών. Ίσα που είμαι ο μόνος ο οποίος σε αυτό το τραπέζι δεν υποστηρίζει τη σταθερότητα, όπως αναφερθήκατε στην αρχή, και δεν υποστηρίζει την συντήρηση της κατάστασης που μας έφερε εδώ σήμερα. Είμαι ο μόνος που υποστηρίζει ριζικές αλλαγές. Γι' αυτό και δεν συνεργάζεστε με κανέναν και για τίποτα. Ζητώ συγγνώμη. Κύριε Μαρινάκο, εντάξει, νομίζω το ζητώ συγγνώμη, αλλά ακούω πράγματα που με βγάζουν από τα ρούχα.
Μα γι' αυτό είναι οι τηλεμαχίες, για να ακούγονται όλες οι απόψεις. Ο κόσμος θα κρίνει. Ο κόσμος θα κρίνει. Οπότε ο κύριος Μαρινάκος μόνο με αυτοδυναμία θα μπορέσει να κυβερνήσει την Ελλάδα. Τελευταία ερώτηση. Όχι ο κύριος Μαρινάκος, το κόμμα προφανώς. Το κόμμα μου, ξέρετε, δεν θέλει να κυβερνήσει. Είναι ενάντια στα κόμματα. Και όταν κάθεται απ' έξω και να λέει τα εύκολα. Ο ιστορικός του ρόλος θα καταργηθεί, το είπαμε, γιατί θέλει άμεση δημοκρατία. Ο ίδιος ο λαός θα αποφασίζει. Δεν χρειάζεται μεταπράτες. Δεν χρειάζεται κανέναν να έρχεται και να του λέει ότι μιλάει από ονόματί του. Αυτά είναι παλαιά αντίληψη την οποία εκφράζεται εσύ. Ολιγαρχία ή δημοκρατία, κύριε, η άμεση δημοκρατία. Η άμεση δημοκρατία που αποφασίζει ο λαός απευθείας για το τι θέλει να γίνει σε αυτή τη χώρα είναι ολιγαρχία. Πώς θα γίνει αυτό, στρεβλώνετε τις έννοιες με τέτοιο τρόπο. Ψηφίζετε στο Eurovision για το ποιος θα κερδίσει ένα τραγούδι. Πώς θα γίνει αυτό. Άμεσα και δεν μπορείτε να αποφασίσετε αν θα πουληθεί ο γυαλός. Αυτό λέτε στον κόσμο. Θα κάνουμε δηλαδή την πολιτική Eurovision. Εσείς έχετε κάνει την πολιτική Eurovision. Και πολιτική για λίγους και για ολιγάρχες. Και τη μοιράζεστε με τους ολιγάρχες των καναλιών και με τους ολιγάρχες των τραπεζών. Κύριε Μαρινάκο, κύριε Κότσιρα, θα αρχίσω από εσάς πάλι. Είναι τελευταία ερώτηση για το σημερινό debate. Γιατί σε αυτές τις ευρωεκλογές ο κόσμος, οι πολίτες που ψηφίζουν, πρέπει να επιλέξει το δικό σας ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας. Αντίστοιχη ερώτηση και για την ΕΛΙΑ και για το ΕΠΑΜ. Μια τελευταία τοποθέτηση, 2 λεπτών από τον καθένα σας για να κλείσουμε. Θεωρώ ότι η Νέα Δημοκρατία καταρχάς είναι η παράταξη εκείνη η οποία έχει παραδοσιακά και σταθερά και αμετάβλητα ευρωπαϊκή προοπτική. Έχει συνδέσει τις τύχες της χώρας με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε μια περίοδο που φωνές σαν αυτές που ακούγονται σήμερα, δυστυχώς ακραίες, θα μας είχαν οδηγήσει στην αντίθετη κατεύθυνση, αν είχαν εισακουστεί. Οπότε είναι αυτή η παράταξη η οποία συνεχίζει αυτή την πορεία σε μια πολύ δύσκολη βέβαια περίοδο, σε ένα πολύ δύσκολο διεθνές περιβάλλον. Προφανώς η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι όπως ήταν, δεν είναι η ένωση των προσωπικότητων που υπήρξαν κάποτε, οπότε εκεί πρέπει να προσπαθήσουμε να πάει ένα βήμα μπροστά. Αλλά είναι η παράταξη εκείνη που έχει σταθερή, αμετάβλητη και φιλοευρωπαϊκή πολιτική. Από εκεί πέρα θα πρέπει ο κάθε πολίτης συνειδητά να ψηφίσει και να επιλέξει και το ψηφοδέλτιο και τα πρόσωπα που θα κληθεί να βάλει το ύψιστο δικαίωμα που έχει, το οποίο είναι ο Σταυρός. Γιατί για μένα το ύψιστο δικαίωμα στη δημοκρατία είναι η σταυροδοσία. Και εκεί θα πρέπει να υπάρξει μια συνειδητή και ορθολογική κρίση από την κυρία από την Παπαϊβάνου Σφαέλου. Γιατί πρέπει να επιλέξει το δικό σας ψηφοδέλτιο της ΕΛΙΑΣ σε αυτές τις ευρωεκλογές? Γιατί καταρχήν η ασφαλής και ανέξοδη αντιπολίτευση δεν μπορεί να βοηθήσει κανέναν και τίποτα. Η ΕΛΙΑ, έστω και μέσω του ενός πυλώνα της, του ΠΑΣΟΚ, έχει αποδείξει ότι μπορεί να συνεργαστεί. Ότι μπορεί να έχει μέσα από την εθνική συνεννόηση κάποια αποτελέσματα. Δεν ήταν αυτά που θα μπορούσε να έχει, εφόσον ήταν αυτοδύναμη κυβέρνηση. Αναγκάστηκε να χαράξει όπου μπόρεσε τις δικές της γραμμές, τις διαχωριστικές. Γι' αυτό θέλουμε ένα αυτοδύναμο σοσιαλιστικό κόμμα, μια παράταξη θα έλεγα, γιατί θέλουμε όλες τις δημοκρατικές δυνάμεις μαζί μας, ώστε να μπορέσουμε να έχουμε τη δυνατή φωνή στην Ευρώπη, να υπερασπιστούμε τα δικαιώματα των Ελλήνων, την πρώτη τους κατοικία που χάνεται, που κατάσχεται, την ανεργία όπως είπαμε, τη δικαιοσύνη, και να αρθούν όλες οι ανισότητες που έχουν δημιουργήσει οι πολιτικές που χάραξε τόσα χρόνια το συντηρητικό Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Κύριε Μαρινάκο, σε εσάς. Ερχόμαστε να φέρουμε λοιπόν την αλλαγή. Την αλλαγή. Κύριε Μαρινάκο. Εμείς έχουμε μια συγκεκριμένη πρόταση την οποία εκφράζουμε τα τελευταία 3 χρόνια που υπάρχει το ΕΠΑΜ. Και η πρόταση είναι σαφής, είναι σαφέστατη και απλή. Θέλουμε νέο σύνταγμα, το οποίο θα το αποφασίσει ο ίδιος ο λαός, χωρίς μεταπράτες της Λαϊκής Βούλησης. Όλοι μαζί, με συλλογικούς φορείς, με την κοινωνία στο πλευρό μας, θα αποφασίσουμε μόνοι μας ένα νέο σύνταγμα, το οποίο θα καθιερώνει 2 νέες διαδικασίες. Η μία είναι η διαδικασία της λογοδοσίας, την οποία παραβλέπουν σήμερα όλα τα συστημικά κόμματα, κρυβόμενα πίσω από νόμους περί ευθύνης υπουργών και παραγραφές υπό την νέα κάθε φορά διενέργεια εκλογών. Και το δεύτερο είναι η διαδικασία της άμεσης ανακλητότητας. Δεν υπάρχουν αναντικατάστατοι στη δημοκρατία. Χρειαζόμαστε ανθρώπους οι οποίοι θα κάνουν τη δουλειά και όταν δεν την κάνουν θα μπορούν να ανακαλούνται από αυτούς οι οποίοι είναι και πραγματικοί φορείς της εξουσίας. Και αυτός είναι ο ελληνικός λαός. Για να μην στρεβλώνουμε και τις έννοιες, γιατί έχουμε φτάσει σε επίπεδο στρεβλοσυνιών σήμερα. Το δεύτερο. Θέλουμε τιμωρία των ενόχων. Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή βιώνει τη μεγαλύτερη κρίση που βίωσε ποτέ χώρα σε καιρό ειρήνης. Η κρίση που βιώνει η χώρα ισοδυναμεί μόνο με καταστροφή από πόλεμο. Είμαστε λοιπόν σε πόλεμο, είμαστε σε κατοχή και ζητάμε από τον πολίτη να πάει στις 25 του μήνα στις κάλπες έχοντας στα χέρια του μία σφαίρα, την ψήφο του.
και τη σφαίρα αυτή να την απευθύνει ενάντια στους ξένους τοποτηρητές και στους ντόπιου επιστάτες των ξένων συμφερόντων. Γιατί δεν γιατί, όχι, δεν αναφέρομαι σε εσάς. Τον τοίχο δείχνω, κυρία μου. Τον τοίχο δείχνω. Στους ντόπιου επιστάτες ξένων συμφερόντων. Γιατί εδώ αυτό το οποίο συντελείται στην Ελλάδα είναι ότι κάποιοι μπορούν να διασφαλίζουν μόνο τη δική τους πολιτική ισχύ και τη δική τους πολιτική ύπαρξη, εκμεταλλευόμενοι ένα ολόκληρο σύστημα χωρίς ποτέ να τιμωρούνται. Οι μεγαλύτερες εγκληματικές οργανώσεις αυτή τη στιγμή συγκυβερνούν την Ελλάδα. Επομένως, σας παρακαλώ, δεν σας διέκοψα. Δεν σας διέκοψα. Ναι, είναι η άποψή μου. Και θα την εκφράσω μέχρι τέλους. Το ρητό περισφαίρας είναι ρητό Αμερικανού Προέδρου. Σε περίπτωση που δεν το γνωρίζετε, σας παραπέμπω. Λοιπόν, και τρίτον, εγκληματικές οργανώσεις. Να μου πείτε ποια είναι η ποινική δίωξη που ασκείται σε παρακαλώ. Πρέπει να τελειώσουμε, κύριε Μαρινάκο. Όχι ερώτηση. Εθνικό νόμισμα για να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε από την αρχή μια νέα παραγωγική δομή. Η παραγωγική δομή από τα δύο μεγάλα κόμματα καταστράφηκε επί 40 μεταπολιτευτικά χρόνια, με συνέπεια αποβιομηχάνησαν τη χώρα, κατέστρεψαν την αγροτική οικονομία και έχουν φέρει την Ελλάδα σήμερα μόνο να έχει υπερπληθώρα στην παροχή υπηρεσιών και να παίζουν πάνω στη λογική της αξιοπρέπειας, λέγοντας ότι είμαστε ήδη και πολύ ακριβοί στην παροχή υπηρεσιών, δηλαδή προσπαθώντας να συμπιέσουν τους μισθούς προς τα κάτω. Αυτό το οποίο οι οικονομολόγοι λένε εσωτερική αποτίμηση. Υποτίμηση, με συγχωρείτε. Ήρθε η ώρα λοιπόν να μην επιτρέπουμε σε κανέναν να μας υποτιμά δια της βίας. Ήρθε η ώρα για να γυρίσουμε σε εθνικό νόμισμα και να δημιουργήσουμε δικές μας παραγωγικές σχέσεις. Και τέλος, είναι σαφές από το 28 παράγραφος 1 του Συντάγματος ότι οι διεθνείς συμβάσεις, όπως είναι το μνημόνιο, έπρεπε να κυρώνονται από τη Βουλή των Ελλήνων με την αυξημένη πλειοψηφία των 3/5. Το μνημόνιο, το οποίο σήμερα έχει φέρει την Ελλάδα στην κατάδια της, δεν κυρώθηκε ποτέ από τη Βουλή των Ελλήνων με την πλειοψηφία των 3/5. Είναι ένας αντισυνταγματικός νόμος, είναι ένας νόμος ο οποίος καταλύει την ελληνική πολιτεία και παραδίδει εθνική κυριαρχία αμετάκλητα και ανεφόρων, σύμφωνα με το 14 παράγραφος 5, με το άρθρο 14 παράγραφος 5 της Δανειακής Σύμβασης. Δεν το επιτρέπουμε, δεν κάνουμε πίσω από την εθνική μας κυριαρχία, θα τη διεκδικήσουμε μέχρι τέλους, ακυρώνοντας τα μνημόνια και όλη τη μνημονιακή εφαρμοστική νομοθεσία. 10 δευτερόλεπτα. Ναι, 10 δευτερόλεπτα. Και για σας και τελειώσαμε. Διαφωνώντας με αυτά που ανέφερε ο συνάδελφος. Θα με έκανε εντύπωση, συμφωνούσα. Όχι, όχι. Ένα πράγμα θέλω να θέσω απλά. Ότι σε ό,τι αφορά στο νόμο περί ευθύνης υπουργών, ο οποίος και εμένα με βρίσκει όπως είχε δομηθεί και όπως έγινε χρήση του, πλήρως αντίθετο στις προτάσεις της συνταγματικής αναθεώρησης που παρουσιάστηκαν από τη Νέα Δημοκρατία, υπάρχει πρόταση για αλλαγή του, όπως και αυτό της ασυλίας της βουλευτικής, η οποία θα είναι συνυφασμένη επ' εξής μόνο με τα καθήκοντα βουλευτικά. Εδώ ήταν όντως δύο παθογένειες, οι οποίες με πρωτοβουλία της Νέας Δημοκρατίας πλέον τίνουν να αλλάξουν. Ελπίζουμε να συμφωνήσουν και τα άλλα κόμματα τα οποία θέσανε. Είναι οι πρωτοβουλίες. Κυρία Παπαϊωάννου, και κλείνουμε το τοποθετηθείτε. Μια πολύ σύντομη φράση. Διαφωνώ με πολλά από όσα λέτε, αλλά θα υπερασπίζομαι μέχρι θανάτου το δικαίωμά σας να τα λέτε και την ελευθερία να τα λέτε. Και την ελευθερία της άποψης στην Ελλάδα με τη μεταπολίτευση την έφερε το ΠΑΣΟΚ και ο Σοσιαλισμός και ο Ανδρέας Παπανδρέου. Λοιπόν, είναι το ΠΑΣΟΚ που δεν κατέβαινε. Σας ευχαριστώ. Και μία όλους. Τελευταία φράση. Κύριε η συνταγματική αναθεώρηση, δεν μου δώσατε εμένα τα 10 δευτερόλεπτα. Η συνταγματική αναθεώρηση που προωθείτε λέει μεταξύ άλλων από τον κύριο Σαμαρά, για να δείξω τώρα συγκεκριμένα, από τον κύριο Σαμαρά, λέει ότι θα μπορούν οι Έλληνες να ψηφίζουν για βουλευτές, αλλά θα υπάρχει ασυμβίβαστο βουλευτή και υπουργού. Δηλαδή, άλλο ψηφίζω εγώ και άλλο με κυβερνά. Αν αυτό λέγεται δημοκρατία, τώρα, θα ψηφίστε. Θα όλη συνταγματική αναθεώρηση, επιτάπητος, εγώ ανέφερα σε ένα ζήτημα που ζητήσατε. Σας ευχαριστώ όλους σας που ήσασταν εδώ σήμερα. Κοινωνική συνέλευση θέλει. Παρακαλώ, ακούστηκαν οι απόψεις σας. Έγινε αυτός ο διάλογος και ο αντίλογος και η αντιπαράθεση. Γι' αυτό είναι αυτές τις τηλεμαχίες, για να βλέπει ο κόσμος και να μπορεί να κρίνει. Βέβαια. Και όπως είδατε, ήταν αρκετές οι ερωτήσεις του. Έχουν στείλει βεβαίως και άλλες ερωτήσεις. Δεν προλαβαίνουμε. Τελείωσε ο χρόνος. Στο επόμενο debate πάλι, αυτές τις ερωτήσεις που στείλαν σήμερα θα τις απευθύνουμε προς τις υπόψεις. Κύριε Μαρινάκο, δεν έχω άλλο χρόνο. Πρέπει να πάμε σε άλλη εκπομπή. Θέλω να ευχαριστήσω τους φίλους που μου στέλναν όλη αυτή την ώρα μηνύματα. Οι απόψεις που είπαν οι δικές τους. Μάλιστα. Κυρίες και κύριοι. Σας ευχαριστούμε πολύ που μας παρακολουθήσατε. Φυσικά συνεχίζονται τα debate εδώ στην τηλεόραση της Ζούγκλας και την Τετάρτη και την Πέμπτη, αλλά και την Παρασκευή. Φυσικά, μην ξεχνάτε την Κυριακή, όλο το δημοσιογραφικό επιτελείο της τηλεόρασης της Ζούγκλας θα βρίσκεται επιποδός για τα αποτελέσματα των αυτοδιοικητικών εκλογών, αλλά και την Κυριακή της 25ης Μάιου για τα αποτελέσματα των ευρωεκλογών. Τα debate βεβαίως με τους υποψήφιους ευρωβουλευτές συνεχίζονται και την επόμενη εβδομάδα, δηλαδή την εβδομάδα που βαδίζουμε προς τις ευρωεκλογές. Καλό σας απόγευμα.
Το κομμωτήριο We Love Hair στο Δημόλιο Athens αποτελεί χωρίς αμφιβολία ένα από τα κορυφαία κομμωτήρια της Αθήνας. Οργανώθηκε από τους ειδικότερους του κομμωτικού κλάδου, εξασφαλίζοντας λειτουργία υψηλού επίπεδου και προσωπικό με ιδιαίτερα ταλέντα και συνεχή τεχνική ενημέρωση. Είμαι η Μυρτώ Καβαλιεράτου και η σχέση με την κομμωτική και την ομορφιά έχει ξεκινήσει περίπου πριν από 80 χρόνια, όταν ο παππούς μου ήταν ο πρώτος που έφερε την εταιρεία L'Oréal στην Ελλάδα. Στη συνέχεια ο πατέρας μου ίδρυσε την εταιρεία Rilken, οπότε καταλαβαίνετε ότι η σχέση με την κομμωτική και την ομορφιά είναι σχεδόν γονιδιακή. Το The Mall Athens έχει ετησίως πάνω από 15 εκατομμύρια επισκέπτες το χρόνο. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι εμείς σε μια καθημερινή μας μέρα έχουμε πάνω από 100 επισκέπτες. Αυτό μας κάνει να έχουμε μια πολύ μεγάλη γκάμα πελατών, να πρέπει να εξυπηρετήσουμε πραγματικά όλες τις ανάγκες και να βγάλουμε από κάθε γυναίκα αυτό που πραγματικά την αντιπροσωπεύει. Χειροποίητα στρώματα, Ματρου Αγιάλ, αληθινά όνειρα.